επειδή είχα το φόβο μέσα μου ότι ξέρεις, δεν θέλω να φάω μπουνιά, μπήκα έτσι μέσα. Είδα ότι πέρασαν οι δύο πρώτε μπουνιέ, ότι κούμπωσαν πάνω τη. Οπότε μετά πήγα και το κυνήγησα. Και έλεγα από μέσα μου πότε θα, πότε θα το σταματήσει, πότε θα ξαπλώσει, πότε θα ξαπλώσει, πότε θα ξαπλώσει. Γιατί ήταν ένα δίλεπτο που χτυπούσα σε Οπότε έλεγα από μέσα μου θα το σταματήσει, θα το σταματήσει, θα το σταματήσει. Ο διαιτητή ήταν δίπλα. Έχει το σταμάτησε γιατρό. Ναι. Και ένιωθα... Το αίμα της πάνω μου, παιδί μου, ε, ναι. το σπλάτσι. Two... Χορηγός του επεισοδίου είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Έχεις ωραία, το είχες ωραία. Δεν ξέρω αν είναι, τι είναι ωραίο, τι είναι... Αλλά ξέρεις, είναι σίγουρα χαρακτήρα Ναι Είναι δικότες. δικά σου, ναι. Ναι, ναι. Το Όταν ήταν να φτιάξουμε το στούντιο, Ναι. σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, και έλεγα... Πώ μπορούμε να το φτιάξουμε, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, δεν ήθελα ένα podcast καταρχά, γιατί είχα, είχα επιλογή να. Ξέρεις τα podcast τα περισσότερα είναι ηχητικά. Κανονικά ένα μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι και podcast, είναι σαν εκπομπή. Ναι. Αλλά με, δεν με ενδιαφέρει η λέξη, με ενδιαφέρει το τι ήθελα να βγάλω εγώ προ τα έξω. Και επειδή στην αρχή αποφάσισα ότι ήθελα κάμερα, όπω και δίποτε. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ο ήχο, με ενδιαφέρει το να βγαίνει και η, 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 εικόνα. η εικόνα. Πιστεύω πάρα πολύ στην εικόνα γενικά, στο. Ότι πάντα ας πούμε, η τηλεόραση και το YouTube και αυτά θα είναι πάντα τα πιο ισχυρά σε σχέση με ένα ραδιόφωνο. Ναι, ισχύει νομίζω και εγώ το πιστεύω. Ναι. ναι. Και όταν το έφτιαχνα, δεν ήθελα απλά ένα άσπρο τοίχο και ξέρεις ένα κάχτο στη μέση με ένα στρογγυλό τραπεζάκι και να. Να ακούγεται. Ε, ναι, δεν το ήθελα. Και ήθελα να το φτιάξω να έχει καλέ μονώσεις και είχαμε παιδίσει πάρα πολλά συγγενικά στο στούντιο. Και έγινε αυτό που έγινε. Ναι, yeah, το ένα έφερε το άλλο. Το χαίρεσαι. Σου άρεσε, ε? Ναι. Όποτε ε, θες. Ξαναέρχεσαι. Θα έρχομαι, θα έρχομαι να το βλέπω. Κάθε φορά που θα κάνεις ε, ένα αγώνα ε, και τελειώνει τελειώνει αγώνα, αρχίζει εδώ να κάνουμε περιγραφές. Ναι. Ε, ωραία. Πού είσαι? Είμαι τέλεια. Είστε τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ε. Νιώθω ναι. ναι. Μπράβο. Ε, αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ. Ε, γιατί ε, έχει κερδίσει το σεβασμό μου και από κοντά γνωρίζοντάς ε, ε και είναι κάτι που μου αρέσει πάνω στους ε, αθλητές, παύλα, μαχητές, ανθρώπους που ασχολούνται με τα μαχητικά αθλήματα και τις πολεμικές τέχνες. Ε, Εκπέμπεις ένα τεράστιο σεβασμό που το βγάζεις ανεξαρτήτου ηλικία. και απ' την άλλη είμαι χαρούμενος γιατί δεν γνωρίζεις εύκολα ανθρώπους Άντρε ή γυναίκε που να έχουν ένα ρεκόρ 65 νίκε, τεχνικούς αγώνε με μια ήτσα, η οποία ήρθε, ήσουν και έρωστη, νομίζω, εκείνη ήμουν, την ημέρα. Ήμουν, ανέβηκα πάνω στο ring και μετά από εμετού, mm. από ένα βράδυ με εμετού κτλ. Πήγα στο στάδιο. Ε, δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή αν θα ανέβω, η αλήθεια είναι. Mm. Ε, πήρα τα φάρμακα που έπρεπε να πάρω. Ήμουν αυτοδεδομένη, δεν είχα φάει τίποτα. Ο δάσκαλο σκεφτόταν τι θα κάνουμε. Ε, του είπα πάμε. Και αυτό το ίδιο μου είπε. Ανέβηκα στο ring, έπαιξα τον αγώνα που έπαιξα. Στον πρώτο γύρο πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, μετά νομίζω ήταν ε, κρεμούσα, έκανα τα Είχε δικά μου. Η κουράση Είχε η κούραση, η... εξάντληση. εξάντληση. Δεν, δεν, δεν ήμουν εγώ. Στον πρώτο γύρο όμω. Ε, Σαν Αντωνία, γιατί είμαι πάντα αντικειμενική με τον εαυτό μου. Ε, ήμουν η Αντωνία που έπρεπε. Mm. Γιατί έπαιζα με μια πολύ σκληρή αφιλήτρια, του Μπέλατο. Η Ιταλίδα. Η Ιταλίδα έχει παίξει, ήταν έμπειρη. Δεν θυμάμαι πώ τη λένε. Έχει πάρει και το παγκόσμιο, νομίζω. Mm. Ε, δεν θυμάμαι το όνομά τη. το 19 εκεί. Αυτό, αλλά ήταν και αυτό μια εμπειρία και δοκιμάστηκα, νομίζω, και σε αυτό. Γιατί μου ήταν δύσκολο. Και ήταν και πρώτη φορά που είχα πάει σε παγκόσμιο, έξω, στο εξωτερικό. Mm. Από ήταν... πόσο χρόνο ήσουν τότε. Ήμουν, ήταν το 19, πόσο να είμαι, 18. Τώρα ήταν... σε 22. Τώρα 22. 22. Mm. Τότε είχα πάει. Εντάξει, κοίταξε, μετρούν πάρα πολύ αυτά και ξέρεις είναι και δύσκολο. Καμιά φορά ίσω το στρε, το άγχο στο να παίξει ένα αγορά. Μπορεί να σου πούνε πούμε ότι ο αντίπαλό σου δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο εσύ νομίζει. Αυτό να σε. Να με καθυσυχάσει. Καθυσυχάσει, αλλά από την άλλη όμω να είσαι έτοιμο ότι ξέρει. Πρόσεξε γιατί είναι killer. Δεν Ναι, αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν ακούω το τι λένε. Βέβαια, με επηρέασε λίγο γιατί κατάλαβα ότι θα παίξουν μια καλή αθλητριά. Μα το είπαν δηλαδή. Ότι ναι γιατί δεν έπαιξα δύο αγώνες ή τρεις. Μου είπα θα παίξει αύριο με αυτήν. Mm. Και ήταν η ε, μόνη που ήταν στην κατηγορία μου τότε. Στα 57 κιλά. Στα 50. Όχι, είχαμε παίξει στα μείον 60 τότε. Ήταν στα 60. Mm. Ε, σίγουρα είχα πάει 57 με τόσο με το ε, που είχα κάνει. Ναι, ναι. Ε, ναι. Ε, ναι, Και είχα μπει, θυμάμαι το βράδυ, και έβλεπα βιντεάκια της. Αυτή είναι τα Ίστρια. Έβλεπα βιντεάκια της στο YouTube. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκα από αυτό. Πάντα έχω άγχο πριν του αγώνε μου. Πάντα. Mm. Πάντα. Με όποιον και να παίξω. Και ένα τεχνικό να είναι ο αγώνα. Και απλώ έχω το άγχο μου. Ε, οπότε δεν ξέρω αν επηρέασε και αυτό. Αλλά ήμουν χάλια. Το άγχο σου πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει, πώ το ε, διαχειρίζεσαι. Συγγνώμη, μπορώ να πίσω το μάτι μου. Βεβαίω. Ναι. Θα σα φέρω κάτι. Όχι, μωρέ, σιγά. Εντάξει, κοιτάξτε, το άγχο γενικά. Καλώς, καμιά φορά είναι, είναι δημιουργικό, ρε παιδί μου. Ναι. Α, α, φτάνει να μην συνεχίσει να σε τρώει μέσα στον αγώνα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εντάξει, το ξεχνάνε μέσα στον αγώνα, αλλά να μην φτάσει σε ένα σημείο να φοβηθεί τον αντίπαλο περισσότερο από πόσο από όσο πρέπει. πρέπει. Ναι. Ε, θα σου πω, εγώ κάθε φορά όποιο και αν είναι ο αγώνα, με ρώτησε ποια δεν είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι πότε ξεκινάει το άγχο, πότε τελειώνει και πώς εσύ το διαχειρίζεσαι, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Ε, νομίζω δεν έχω μάθει να το διαχειρίζομαι ακόμα πολύ καλά. Ναι. Ε, άγχος έχω ακριβώ πριν μπω, ακριβώ πέντε λεπτά πριν μπω στο ring. Δηλαδή έχω Τόσο, τόσο, ένταση και τόσο άγχος και το τι θα γίνει και το πώς θα τα πάω σαν Αντωνία εγώ, που είμαι, δεν, δε σκεφτόμαι τίποτα. Είμαι συγκεντρωμένη πάντα, αλλά έχω το άγχος μου που βγαίνει ε, μόλις πατήσω, που μου φεύγει βασικά μόλις πατήσω το πόδι μου πάνω στο ring, μόλις κάνω αυτό και λέω εδώ είμαι, τότε Μόλις, μόλις πατάς πάνω στο ring. Είναι... Δεν ξέρω είναι... πώ γίνεται αυτό. Πάντα όμω έτσι. Σε κάθε μου αγώνα. Είναι η αδρεναλίνη. Είναι το ότι εκείνη τη στιγμή ζεις Εκείνη τη στιγμή, Ξέρεις, καμιά φορά, όταν, όταν ζει μια στιγμή τόσο πολύ. Ε, έντονο, ναι. Τόσο έντονα. Που ξέρει, σου μετρήσει την πίεση εκείνη την ώρα, α πούμε, βαράνε όλα κόκκινο. Okay. Και είναι φυσιολογικό γιατί ξέρει, καμιά φορά ο άνθρωπο είναι στι άμυνε του. Είναι ο τρόπο λειτουργία του. Το να, το να ζεις εκείνη τη ώρα τόσο έντονα συναισθήματα, ε, ακόμα και στις καλές στιγμές, ε, έχεις τόσα έντονα συναισθήματα ε, και την ε, ε. ώρα παλεύεις με κάποιον, έχεις τόσα πολλά έντονα συναισθήματα, μπορεί να είναι θυμός, αγανάκτηση, ένταση, νεύρα, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι στο, στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και καλό είναι που υπάρχει και καλό είναι πάντα να υπάρχει. Αλλά αυτά είναι Να, ναι, να ξέρει πότε είναι switch on και switch off. Είναι δημιουργικό. Ναι. Είναι δημιουργικό. Δηλαδή, όσε φορέ και να έχω ανέβει με άγχο, που γίνεται πάντα, είναι δημιουργικό το άγχο μου. Με έχει βοηθήσει δηλαδή. Δεν, δεν με έχει ναι. καταπατήσει. Πώ το πω. Δεν έχω... Αλλά μην πει ότι ξεκινάει πέντε λεπτά πριν. Στην, ε, ναι, πριν μπω, πριν μπω στον αγώνα. Όταν είσαι στα ποδητήρια. Όταν είμαι στα ποδητήρια και πάω. Ξεκινήσει να, να, να κάνει ναι, το. Ναι. το ζεστα και τα ζεσταμά μου κτλ. Ε, Μία πρόσφατη ε, ιστορία που έχω να σου πω. Ναι. Είχα παίξει στην Ιταλία ε, με την πρωταθλήτρια. Τη, στο Μουα, Μουαϊτάι ήταν να παίξουμε για ζώνη. Ναι. Ε, και είμαστε στα ποδη... Έχω χάσει τα κιλά όπω το έχω χάσει. Mm. Ε, με πολύ Ήταν ένα κομμάτι. Είχα παίξει στο Infusion μία εβδομάδα πριν, δύο στα 62 κιλά. Mm. Είχα παίξει, η άλλη ήταν 65. Ε, ήταν βαρύτερη, μου το είπαν τελευταία στιγμή. Δηλαδή μου το, μου το δάσκαλο πέμπτη, γιατί εκεί η άλλη Παρασκευή πετούσα να πάω okay. να παίξω, στο Άμστερνταμ. Και 65 να γράφει πάνω, που σημαίνει ε, να και 68. Σίγουρα είχε κόψει, γιατί ήρθε από σάουν από ε, μου, ε, ναι. δεν ξέρω, ε, φαντάζομαι το κορίτσι. Ε, Τέλο πάντων, είπαμε να παίξουμε. Ε, πήγε καλά. Παίξαμε, έπαιξα έναν καλό αγώνα. Ε, και μία βδομάδα μετά μου είπε ότι θα παίξουμε στο, στην Ιταλία για τη ζώνη. Mm. Με την Ιταλίδα πρωταθλήτρια του Τάι. Ε, και χάνω, αρχίζω, ξεκινάω βασικά και χάνω τα κιλά. Το οποίο τα κιλά δεν πέφτανε. Γιατί είχα γυρίσει και από μια καλοκαιρινή σεζόν που δεν έκανα προπονήσει, ήμουν ένα μήνα στην Go και τα λοιπά. Ήμουν σε αυτό το. το mood, ναι. α το πούμε. Και πέρα από την προετοιμασία που έχω ξεκινήσει. Και βασανίζομαι με τα κιλά. Πάμε εκεί, ζυγίζομαι 59 το πρωί. Η ζύγιση ήταν το απόγευμα, 6 η ώρα το απόγευμα. Ζυγίζομαι 59 να δω πόσο είμαι. Κομμένη έτσι, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω πει τίποτα. Λίγο νεράκι. Και πάω στο δωμάτιο να κάνω σχοινάκι. Να χάσω τα κιλά. Βάζω ό,τι είναι να βάλω, τη ζακέτα μου, μου, δεν είχα πάρει ισοθερμικά και τέτοια. Mm -hmm. ε, κατεβαίνω κάτω, έκανα 20 λεπτά. Κατεβαίνω κάτω, ζυγίζω 58-600, ε, ε, παίζαμε στα 58 mm. πλην. Λέω ωραία, πάω να ξεκουραστώ γιατί ήμουν πεθαμένη. Κοιμάμαι μια μισή ώρα, Σηκώνομαι, πάω να ζυγιστώ, χωρί να κάνω τίποτα. Με δείχνει γαριά 60. Τι? Λέω, λέω αποκλείεται. Τι? Λέω αποκλείεται. Πόσο είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έτρωγε ε, τον ύπνο σου. Δεν ξέρω. <laughs> λέω αποκλείεται να έγινε αυτό. Έπαθα 15 κεφαλικά. Λέω στο δάσκαλο, δάσκαλο το και το. Τι κάνω, βάζω, βάζω φόρμε. Βάζω τον μπουφάν, το μεγάλο που είχα του, της σχολής, κουκουλώνομαι, και αρχίζω και τρέχω 45 λεπτά στο δωμάτιο. σε ένα μικρό δωματιάκι mm. του ξενοδοχείου. Και αρχίζω πέρα εδώ και τρέχω. 45 λεπτά. Λέω δεν μπορεί. Θα τα χάσω. Είχα πεθάνει. Πραγματικά είχα πεθάνει. Ήταν λες και πνούσα. Ήταν από τα πιο δύσκολα κιλά που έχω χάσει. Mm. Και νιώθα μόνη μου. Εκείνη τη στιγμή. Ενώ... Ξέρεις ότι... Παλεύεις με τον εαυτό σου. Παλεύω με τον εαυτό μου, το μέσα μου. Ότι άμα δεν χα... δε τα χάσεις, τα παίξει. Έχεις έρθει εδώ. Είσαι εδώ. Έχεις τόσο σώσεις να τα χάσεις. Και λέω, θα τα χάσω, δεν γίνεται. Αρχίζω και τρέχω. Ε, βγάζω ρούχα, κατεβαίνω. 58 ακριβώς. Είμαι οκ. Okay. Τότε ηρέμησα. Τότε ηρέμησα. Ήμουν αφιδατωμένη. Ήταν... Έχασα τη κιλά άσχημα. Δεν mm. τα χάσα όμορφα. Δεν, είχα το χρόνο σου. να ναι, τα ναι, χάσω ναι, ναι, ναι. όμορφα. Να με εντάξει να τον ναι. η Τα χάσα πολύ άσχημα. Κάτω αλλά... από μεγάλο στρε. Μεγάλο στρε. Ε, κούραση. Ήταν, ήταν, η κούραση, ήταν όλα. Ήταν το άγχο και mm. ήταν όλα περίεργα. Και κατάλαβα ότι είμαστε μόνοι μα σε αυτό το... το game. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε μόνοι μα. Και πάνω, είτε αυτό είναι πάνω στο ring, είτε αυτό είναι κάτω από το ρίγ. παλεύουμε με το μέσα μας ναι. Πώς, δηλαδή κόβουν κιλά έτσι εγώ πρώτη φορά που το έκανα με αυτόν τον τρόπο πάλεψα με το μέσα μου και τα χάνω όλα καλά και πάμε στην επόμενη μέρα που ήταν ο αγώνας ε, πάμε στο... στα ποδητήρια όλα καλά μια χαρά ε, δεν ένιωθα και τόσο καλά εγώ Ήμουνα λίγο περίεργο με το σώμα μου. Με ένιωθε δηλαδή, ζαλιζόμουν. Αλλά εντάξει. Λέω θα περάσει. Μπορεί να είναι από το άγχος, μπορεί να είναι από τα κιλά που έχασα χθε και. Okay, ναι, ναι. ήπια το νερό μου, έφαγα το φαγητό μου, αλλά και πάλι. Ε, και ξεκινάμε να κάνουμε ζέσταμα. Ξεκινάμε να κάνουμε ζέσταμα και βλέπω τον, την Αντωνία όπω δεν την είχα ξαναδεί. Ε, δεν χτυπούσα του στόχου. Δεν ήμουν η Αντωνία δηλαδή με ένιωθα. Το ίδιο ένιωθε και ο δάσκαλό μου, βέβαια, θα φάνους, mm. ο Θαφάνου, ο Ιωάννη. Ε, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Και σε κάποια φάση του λέω: Ο δάσκαλε, δεν θέλω να ανέβω στο ring. Mm. Αμφιβολίε. Είχα αμφιβολίε για το αν θα καταφέρω να παίξω και να βγάλω τα πέντε τρίλεπτα. Που δεν υπήρχαν μέχρι πριν. Ήταν εκείνη τη στιγμή. Mm. Αυτό με, με πιάσε το άγχο, με πιάσε το στρε. Ε, το έλεγα, δεν ξέρω αν θα, θα καταφέρω να βγάλω του γύρου, και μ, αυτό. Και ο δάσκαλο μου λέει, θα τα καταφέρουμε και θα το πάμε γύρω-γύρω. Και μη σκέφτεσαι έτσι τώρα. Αυτό τώρα, 20 λεπτά πριν μπω, έτσι. Πριν μπω μέσα στο ring. Που εγώ δεν, δεν, δεν το σκέφτομαι για να μπω mm -hmm. στο ring. Δεν τη σκέφτομαι όλα αυτά. Είχα πάρα πολύ άγχος. Το αντιμετωπίσαμε και ανέβηκα στο ring και έπαιξα 5 3 τρίλεπτα. Στον πρώτο γύρο μου άνοιξε το κεφάλι με αγκώνα. Yeah. Μου άνοιξε λίγο εδώ πέρα, άρχισα να τρώω θέματα. Εντάξει, σκίστηκα και πολύ. Απλά άνοιξε το κεφάλι μου. Τα έβγαλα μια χαρά. Έχασα σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά ήταν ο αγώνας που λέω τι έκανες χωρίς να να καταφέρω να κέρδισω, ναι. κέρδισα το υπόλοιπο νομίζω για, για την Αντωνία κέρδισα το υπόλοιπο όλο αυτό που πέρασα και που έκανα όπως σου όπως είπα και με την Ιταλία ξέρω εγώ, mm -hmm. που ανέβηκα έτσι πάνω, ήταν μια νίκη για μένα και ας έχασα και εγώ μέσα μου ένιωθα ότι κέρδισα Κέρδισε κάτι σήμερα αυτό ήταν ε, ήταν πολύ δύσκολο ε, Είχε κερδίσει το χειρότερο σου ε, αυτό Είχα κερδίσει το χειρότερο Αυτό, δηλαδή, το... και είναι, είναι ε, ε, αυτές οι μικρές, μεγάλες νίκες. Μικρές είναι στην καθημερινότητα μας. Ε, βαριέμαι να πάω γυμναστήριο, αυτό. βαριέμαι να πάω στη σχολή. Και λέμε εξ, καθημερινά ότι η, 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 μεγαλύτερη νίκη είναι απλά να πα. Ναι, 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 ναι. Απλά ναι, ναι. να μπει μέσα. Ασχέτω αν χιονίζει. Να ναι, από κρεβάτι. Ναι να πα και να το κάνει. Ναι, και αυτό που λε είναι πολύ σπουδαίο στο για μένα που σε ακούω και αύριο το πρωί λέω πόρα, παιδί πού να πάω τώρα προπόνηση kickbox, box, jiu-jitsu, οτιδήποτε. Ναι. Γιατί να πάω, γιατί να πάω σε ένα γυμναστήριο τώρα πάω να mm. πρέπει να κάνω σπάρι με τον ένα με τον άλλο ή προπονήσει τέτοια, κάτσε να κοιμηθεί. Κι ναι. Και όμω ακού μια τέτοια ιστορία και λε, όχι. Και αυτό είναι παράδειγμα προ μίμηση. ναι, είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Και ισχύει αυτό που λες, ότι ξέρεις, βαριόμαστε τις περισσότερες φορές να κάνουμε τα απλά πράγματα, mm. τα καθημερινά και στο τέλος δεν κερδίζουμε κάτι από την καθημερινότητά μας. Νομίζω. Κερδίζεις αν δεις πίσω ναι, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ναι, τι έχεις καταφέρει. και μ, λες ας πούμε ωραία, στι, στον ένα χρόνο που κάνω αυτό το πράγμα, στα πέντε χρόνια, τι, τι έχω κερδίσει, ναι. ναι. Και σιγά σιγά, αν είσαι άνθρωπο που έχει σωστή κρίση και δεν αυτομαστιγώσει τον εαυτό σου, θα καταλάβει ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ξέρει, Αντωνία, πολλέ φορέ είμαστε κριτέ του εαυτού μα και είμαστε αυστηροί κριτέ του εαυτού μα. Το ξέρω, μας. το ξέρω. εγώ σκληρή. Ε, 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 καλό είναι να είσαι σκληρό, αλλά είναι άδικο. Στο λέω και εγώ, είμαι σκληρό, πολύ σκληρό με τον εαυτό μου. Τον έχω αδικήσει τον εαυτό μου πάρα πολλέ φορέ για πράγματα που. Μπορεί για κάποιον να φαίνεται τεράστιο, για μένα απλά έχει περάσει πλέον στο παρελθόν και δεν με ενδιαφέρει, βλέπω το αύριο. Απ' την άλλη έρχομαι κάποτε πίσω και λέω, ρε άνθρωπε μου, πες ένα μπράβο στον εαυτό σου, γιατί... Γιατί τσέρεις, καταφέρει. Ναι, και χωρίς αυτή την επιβράβευση να πεις, μπράβο, καλά πήγαμε, ε. δεν μπορείς και να συνεχίσει αύριο, δηλαδή με τι ωρέξη, ναι, 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 κατάλαβες. Ναι, ναι. Πρέπει να το κάνουμε συχνότερα στον εαυτό μας, ναι, ναι. όπως το λέμε στου άλλου, όπω ενθαρρύνουμε του άλλου. Πρέπει να το κάνουμε yeah, πρώτα στον εαυτό μα και μετά. Mm. Μιλώντα για άγχο και μιλώντα για στρε, πριν του αγώνε, επειδή το Γιάννη το θεφάνω στο προγραμματίο, τον έχω ζήσει μέσα από του πρόσφατου αγώνε του WKS. Έχουμε κάνει καλή συνεργασία, κάνουμε και ένα ωραίο επεισόδιο μαζί. Ο Γιάννη είναι ένα τέρα τέρα ψυχραιμία. Είναι, ε, ε, είναι νομίζω, και τεράστιο. Θα... Είναι τεράστιο, έτσι φαίνεται. Μέσα του είναι... Νομίζω επειδή πιστεύω ότι θέλει να τα έχει όλα τέλεια. Ναι, τέλεια. Έχει, έχει τόσο άγχο, αλλά πάντα τα καταφέρνει. Τα κάνει όλα να. Α, να φαίνονται ότι είναι Απλά. πολύ καλά. Ναι, ναι Απλά. Δηλαδή αλλά εγώ δεν τον, είναι. Εγώ τον έχω, ας πούμε, θυμάμαι δύο-τρει μέρε πριν τη διοργάνωση. Να καίγεται το σύμπαν για δύο πράγματα που ξέρεις όταν φτιάχνει μια διοργάνωση, ε, μια καρφίτσα μπορεί να σου χαλάσει την όλη <συσίλια> ιστορία. Ναι, ναι. Και εκείνη τη μέρα που είμαστε, δύο-τρει μέρε πριν, όχι μόνο καρφίτσες, μιλάμε για καρφιά, να απουσιάζουν να πράγματα να πέφτουν το ένα το άλλο. Ξέρω εγώ, και ο Γιάννης να είναι εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε, το θα το φτιάξουμε έτσι, Πάμε. θα το φτιάξουμε αυτό, μην ανησυχείς για αυτό. Και εγώ να του λέω, Άρα Γιάννη. Έλεω, ρε φίλε, δηλαδή. Δείξε. Δη, δη, τα καταφέρνει. <laughs> τα καταφέρνει, μα είναι φοβερό. Ξέρει, ξέρει ότι θα το καταφέρει. Ξέρει ότι θα το κάνει. Έχει Οπότε... πολλή εμπειρία. Οπότε... Έχει, έχει μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ πυρό και νομίζω τα χτυπήματα που όσα ήταν να φάει, τα έχει φάει. Και μπορεί να έχει κάνει και τόσο σκληρή πέτσα που λέμε ναι, στο ναι, κορμί ναι, του ναι. που έχει μάθει να τα διαχειρίζεται και να τα αποβάλει αυτό με τον τρόπο του. Ναι, ναι. Ε, Αντωνία, πότε εσύ ξεκίνησες, πότε ήταν η πρώτη μέρα που εσύ μπηκε μέσα σε, ε, ε, στα μαχητικά, γενικά σαν χόμπι που είπες, ας πάω να ξεκινήσω να δοκιμάσω. Πόσο καιρό σου πήρε για να καταλάβεις ότι μπορώ να έχω θέση εδώ. Ναι. Θα σου πω, ξεκίνησα το 2012. Ε, ήταν ο θείος μου γκίκας τότε, στο Fight Club, mm -hmm. Αλάτσι ήταν αθλητή εκεί πέρα όταν έπαιζε αγώνε. Ε, και επειδή μου να μ αρέσανε αυτά τα αθλήματα, ήταν, ο μπαμπάς μου ήταν παλαιστή. Έλα ε, όταν έμεινε στην Αλβανία τότε. Ήταν παλαιστή και πολύ καλό μάλιστα, αλλά δεν κατάφεραν να το συνεχίσει γιατί δεν τον άφηναν οι γονεί του. Mm. Είναι κρυφά. Μόνο του. Οκ. Okay. Ε, Τέλο πάντων, ήθελε πάρα πολύ να πάω. Προφανώ. Yeah. Είναι ο μεγαλύτερο θαυμαστή μου και τον αγαπάω πάρα πολύ και με έχει στηρίξει σε όλα. Έλα, σε όλα. Σε κάθε αγώνα ήταν εκεί. Τι όμορφο. Ήταν. Είναι και, και ακόμα είναι. Ε, Τέλο πάντων, είπα θα πάω να δοκιμάσω. Με πήγε ο, γκίκας στο, Fight Club. Μπαίνω μέσα. Χαιρετώ το δάσκαλο. Το θυμάμαι σαν τώρα μου δίνει, μου δίνει μπουνιά. Το χαιρετάω. Κάνω το πρώτο δοκιμαστικό. Λέω Μ' αρέσει. Το πρώτο πρωτοδημασιο... δοκιμαστικό ήταν προπόνηση τη ημέρα. Ήταν στον καθρέφτη. Βηματισμοί μου. Α, okay. να, να μπω στο κλίμα, να μάθω κάτι. Ε, είδα και τα παιδάκια γύρω-γύρω που παίζανε με, τα, με, με τον εξοπλισμό του κτλ. Ε, μπαίνω, λέω θέλω να γραφτώ. Τελείω δηλαδή από την πρώτη μέρα είπα ότι θέλω να γραφτώ. Δεν είχα αμφιβολίε ούτε για το αν θα μ' συνέχεια ούτε τίποτα. Θέλω να γραφτώ. Κούμποσε. Σε ποια ηλικία. Πώ ήμουν. Το 12. 13. Ε, το 12, ναι. Ήσουν, Ά, ό, όχι, 11 χρόνια θα ήσουν. Γιατί το 22. 11, 12. 12. Και, 12. Ναι, ναι, ναι. 11, 12 χρονών. Ναι. Και αυτό. Ξεκινάω τι προπονήσει και θυμάμαι μία εβδομάδα μετά. Οι δύο, νομίζω, ο δάσκαλος διοργάνωνε μία, έκανε τη διοργάνωσή του, το Τζόγια, νομίζω, τότε. Τι ερασιτεχνικέ διοργανώσει. Mm. Εγώ δεν είχα κάνει κίτρινη ζώνη τότε. Mm. Και του κάνω δάσκαλε. Μου κάνει ναι. Δεν, δεν είχαμε γνωριστεί και τόσο πολύ. Μα έκανε ένα άλλο ε, δάσκαλο mm. τότε, ο Αντώνη, από ό,τι θυμάμαι. Και του κάνω δάσκαλε, θέλω να παίξω. Να παίξω αγώνα. Mm. Και μου κάνει σίγουρη είσαι Γιατί δεν ήξερα τίποτα. Πόσα έπαιζα. Τα βασικά. Άσο δύο, άσο δύο, low και ό,τι είναι. Κάνω, θέλω να παίξω. Με βάζει. Με δηλώνει. Και παίζω πρώτα αγώνα σε ριγκ. Όχι τατάμι. Γιατί τώρα πρώτα αγώνα μπορείς να σε βάζω σε τατάμι, έτσι. Λόγχοι ναι, 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 ναι. και. Και παίζω πρώτο αγώνα. Αυτά τα light sparring. Μπράβο, τα light. Και παίζω πρώτο αγώνα σε ριγκ. Με μία πιο ψηλή από μένα. Εγώ ήμουν κοντούλα χοντρουλά τότε. Και είναι στη γωνία μου ο Φεζουλάι, ο Γιάννης. Oh. Και μου λέει, μου λέει την εξή ντάκα. Είναι σαν να παίζει με τι κούκλε σου. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ με κούκλε, προφανώ. Άρα παράδειγμα που βρήκε και συνοπεί. Όλο λάθος. <laughs> και μπαίνω. Τρώω ένα άσο στο μάτι. Ε, αρχίζω να κρίζω. Αλλά όχι από το χτύπημα. Δάκτυψε το μάτι μου. Χτύπησε. Ε, και σταμάτησα στον πρώτο γύρο. Έχασα κατεβαίνω κάτω και από τότε δεν ξανάχασα σε αγώνα. Δεν ξέρω αν ήταν... Ε, αλλά... Αυτό έγινε. Ήταν ο πρώτος μου αγώνες. Ήταν καθοριστικό. Ήταν, μάλλον ήταν καθοριστικό, ναι. Γιατί μετά δεν ξανά έχασα σε ένα τεχνικό κομμάτι. Αυτό πώς συνεχίστηκε μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, είχε ξανά αγώνες μετά. Ωραία. Α. Και σα λέω, δάσκαλο, έχουμε αγώνα από εβδομάδα, σε δύο εβδομάδε, σε ένα μήνα. Ποιο θέλει να κάνει να ατέν, να, να παίξει, ναι. ξέρω εγώ. Και εσύ είπε, Ναι, θέλω να πάω, θέλω να ξαναπώ, θέλω να ξανα. Πότε ξεκίνησε αυτό το πράγμα μέσα σου να βιώνει, να το νιώθει ότι εδώ ανήκω, πραγματικά εδώ ανήκω. Ε, και πότε κατάλαβε ότι ίσω ίσως είμαι λίγο Ίσως είμαι καλή, Ίσως είμαι καλή. Πότε ας πούμε, γιατί ξέρω ότι είσαι ταπεινός άνθρωπος. Πότε, ναι. Αυτό που να σου πω ότι δεν νιώθω ποτέ πολύ καλή. Όταν ήμουν μικρή, ε, μ, άρεσε, μ' άρεσε ο τρόπο που έπαιζε. Δηλαδή έμπαινα, έμπαινα πάρα πολύ μέσα στον αντίπαλο. Ακόμα ε, το κάνει. Ακόμα <laughs> το κάνω. Αλλά λίγο <laughs> πιο τεχνικά. Με έχει μάθει ο δάσκαλο. Ναι, ναι. Λίγο πιο τεχνικά. Όταν ήμουν μικρή, άμα δεις αγώνε μου, ήμουν σε ένα μικρό πιντμπουλάκι που έμπαινε χωρί. Χωρί να νοιάζεται για το αν θα φάει μπουνιά. Ναι. Και το είχα αυτό και σας πάρει και σε όλα. Mm. Ε, μ' άρεσε ο τρόπο που έπαιζα, παρόλο που δεν είχα τεχνική. Μ' άρεσε που έμπαινα με τόσο. είχα ψυχή. Έπαιζα με πάθο. Mm. Το ήθελα. Mm. Ήθελα να κερδίσω. Πάντα ήθελα να κερδίζω με κάποιο τρόπο mm. μέσα στο ring, ό,τι και να γινότανε. Οπότε κατάλαβα ότι κάθε φορά που περνούσα τη διαδικασία των αγώνων που ζυγιζόμασταν στους ώρες τεχνικούς που μπορεί να περίμενα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στο στάδιο να, παίζω, να παίξω γιατί έχει συμβεί και αυτό και σίγουρα έχει συμβεί σε όλους όσους παίζουν αγώνες. Στην Ελλάδα μιλάμε τώρα. Μα ναι. Ε, και μ' άρεσε, μ' άρεσε δηλαδή ανυπομονούσα να, να μπω πάνω στο Ρινγκ. να ανέβω, mm. να παίξω ό,τι και αν ήταν αυτό. Οπότε λέω ναι. Αυτό θέλω. Κάνω. Αυτό θέλει να αυτό θέλω να κάνω και έπειτα συνεχίστηκε γιατί ήμουν περισσότερες ώρες στο γυμναστήριο παρά στο σπίτι. Δηλαδή αφιέρωνα ώρες στο γυμναστήριο. Ήμουν εκεί. Και μετά που έγινε πιο και πιο επαγγελματικά ε, ασχολήθηκα περισσότερο και είπα ότι αυτό θέλω να γίνω. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να ασχοληθώ. Πότε ναι, τότε ήταν. Mm. ήταν. Ήταν, σε μικρή ηλικία. Σε μικρή σε, ότι αυτό είμαι. Ε, το υπολόγιζα μέχρι στιγμή γιατί έχει ήδη τον νεαρό της ηλικία, το οποίο όμω για. Ε, ξέρεις, δεν είσαι 26-27 χρονών που να πούμε, ξέρεις, ξεκίνησα στα 16, στα 17 ναι. μου, ξες γιατί συνήθως κάπου εκεί ξεκινάνε. Μικρά παιδιά μπορεί να ξεκινήσουν να σταματήσουν ή μετά από χρόνια να σταματήσουν. Ας πούμε... Άμα ξεκινήσουν από πολύ μικρή ηλικία, ναι, νομίζω οι περισσότεροι τα παρατάνε στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουν από 6 χρονών, έχω ακούσει πολλά παιδιά που έχουν φτάσει στην ηλικία των 18 και έχουν πει Έχω βαρεθεί. Ναι. ναι. Ξέρεις γιατί. γιατί. Το έχω συζητήσει πάρα πολύ και με πολλού δασκάλου. Γιατί τα παιδιά όταν είναι μικρά δεν κάνουν αθλήματα, κάνουν τέχνε. Ωραία. Ξεκινάνε τα εκβοντό, Καράτε, κουγκφού, ε, οι δασκάλοι περισσότεροι, οι πλήστοι, οι κάποιοι, τι κάνουν. Ε, τους δίνουν ζώνες. Ως επιβράβευση. Ως επιβράβευση. Για να μην στεναχωρίζουν τα παιδιά, τους δίνουν γρήγορες ζώνες. Mm. Εκτός από το τζουτζίτσου, το οποίο χαίρομαι που δεν το κάνει αυτό, οι υπόλοιποι στα 4, 5, 6, στα 7 χρόνια τους κάνουν μαυροζωνάδες ή σχεδόν περιμένουν λίγα χρόνια μέχρι να, να έρθουν σε ένα σημείο ξέρεις έχουν και κάποιες διαφορετικές ζώνες τα παιδιά όταν είναι μικρά ε, αυτό το πραγμα τι κάνει ζημιά στο παιδί που θεωρεί ότι είναι μια μέρα μαυροζωνά στα 14-15 του που δεν πρέπει να είναι αν σεβόμαστε αυτή τη μαύρη ζώνη αυτού του εις τέχνης, ναι, ναι, ναι. κάνει ζημιά στο ίδιο το άθλημα κάνει ζημιά και στη σχολή που δίνει γρήγορε ζώνε. Όταν πάρει στη μαύρη ζώνη, ξέρει τι σημαίνει, ότι είσαι στο Everest. Χαίρομαι πολύ, τι κάνω μετά. Ε, το δεύτερο, γιατί ο άνθρωπο είναι ένα πράγμα το οποίο όσο του βάζει τη ρή, περισσότερο το θέλει. Δηλαδή, πάντα ο άνθρωπο κινείται με κίνητρα. Δεν μπορεί να λε, α πούμε, εσύ τώρα, αν σου πω ότι οι αγώνε από εδώ και πέρα δεν μετράνε και απλά θα, απλά θα πηγαίνει να παίζει ένα αγώνα. Με ούτε ρέκορτ, ούτε ranking, ούτε τίποτα. Ούτε χρήματα αύριο, ούτε τίποτα. Ποιο ο λόγο. Καταλαβες, χρειάζεσαι κάποια κίνητρο, κίνητρα. Ναι, ναι. Ναι. και όσο πιο ισχυρά είναι τα κίνητρα, τόσο το καλύτερο. Όσο φτια... γι' αυτό και βλέπει αγώνε, πόσο φτιάχνεται αυτό ο αγώνα και του δημιουργεί κίνητρα το αθλητή, δημιουργεί κίνητρα στον άλλο αθλητή, δημιουργεί κίνητρα και για εμά τα κάτσουμε να δούμε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό ο αγώνα τι γίνεται, μια μέρα pay-per-view. Ναι, πέφτουν ναι, ναι, ναι. πάρα πολλά λεφτά. Άρα, όλο αυτό το πράγμα για μένα είναι ότι ξεκινούν τα παιδιά από πολύ. Είναι νεαρή ηλικία. Καλό είναι να μείνω εκεί, αλλά α έβρουν κάποια κίνητρα και όχι τι ζώνε. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Με τι ζώνε. Γίνεται συχνά. Γίνεται συχνά. Ναι. Ε, Κυρίω το, το βλέπω. Δεν ξέρω στο kickbox Νομίζω και στο kickbox Γιατί έχω δει κάτι παιδάκια που είσαι που πατάνε τα. Τα ποδαράκια, τα ποδαράκια ναι. του, ξέρω εγώ. Τα βλέπει με τα σε και τέτοια, ξέρω εγώ τι στολέ του και τα γαντάκια του, αυτά που, φαίνονται τα δάχτυλα από μέσα, που είναι κάπω έτσι, α πούμε, ξέρω, και κουβαλάνε κάτι ζώνε που ξέρει ότι, ε, παιδί μου, ίσω αυτό πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Γιατί άμα τον έχει τώρα στην καφέ και στην. ξέρει. ξέρεις, σε α, τέτοια, α, ηλικία, σε τέτοια με, ηλικία. Ναι, και με αυτά που ξέρει. Ναι, μου. και είναι και οι, 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 οι φόρμες, δηλαδή το, ότι κάνω, κυρίω τα κουνφού και στο καράτε, που ξέρει, κάνουν κάποια πράγματα ναι. uh, που δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι για μένα πρέπει να παίρνουν ζώνε τόσο εύκολα. Γιατί απλά έχουν εκτελέσει μια παπαγαλία. Κατάλαβε, μια εκτελέση μπροστά από ναι, 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 ναι. που σαν χορευτικό. Τέλο mm. πάντων, για μένα αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ έτσι πιστεύω. Ότι σταματάνε τα παιδιά που ξεκινάνε από πολύ νεαρή ηλικία, δεν ξέρουν και τι καλά καλά τι του γίνεται. Ναι, και μπορεί να, ή μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουν στο τέλο τη ημέρα. Ναι, κουράζονται νομίζω οι περισσότεροι. Yeah. Από όσο έχω ακούσει, όταν φτάνουν στα 18 χρόνια, έχουν κουραστεί. Ίσως από την καθημερινότητα, ίσω από τον πρωταθλητισμό που έχουν κάνει όσο είναι εκεί πέρα. Γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν αφιερώσει τη ζωή του yeah, μέχρι yeah. τα 18 ώρα, που λένε τέλο. Mm -hmm. ε, δεν yeah, μ' αρέσει yeah, 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 άλλο. Yeah, yeah. Βαριέ Ή όντως δεν έχουν κίνητρο. Ή όντω δεν έχουν κίνητρο. Σωστό. δεν έχουν κίνητρο να να συνεχίσουν αυτό που έκαναν τόσο καιρό. Δεν mm -hmm. βλέπουν κάτι, δεν βλέπουν ένα φω που του πάει παραπέρα. Οπότε είναι. τέλο. Είναι σημαντικό το ότι αυτό που λε: Εσύ, εγώ είχα κίνητρο, όχι κίνητρο, εγώ είχα, πήγα με τη θέλησή μου. Ναι. Yeah. Θα τα βέσαι. Yeah. Και άμα yeah. δεν σ' νομίζω δεν θα το έλεγε εκείνη την μέρα. Εμένα άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι, yeah, προφανώ. Ε, άρα. και, και έχει ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, έπρεπε. Ε, Έπαιζα μπάλα στο δημοτικό. Mm. Ε, άμα, δεν, ε, άμα δεν είχα μπει στο kickboxing, νομίζω θα ήμουν σε μια ομάδα τώρα και θα παίζα ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό ήταν, ε, είχα αλλιώσει τα παπούτσια μου. Ήμουνα. αυτό το παιδί. Ναι. Ε, ε, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα αθλήματα. Έκανα κολύμπι. Που, έκανα δύο χρόνια κολύμπι όταν ήμουν μικρότερη. Αλλά γενικά ήμουνα μέσα σε όλα. Ήμουν μέσα σε mm. Αλλά το ποδόσφαιρο το, αγα, το αγαπούσα. Έβλεπα, μπάλαμε τον μπαμπά μου, παίζαμε μαζί. Ήτανε... Ναι. Βλέπεις σήμερα καθόλου. Σήμερα όχι. Έχω αφοσιωθεί στο κίκ στο kick, ε? Είναι... Και ποιες αθλητρίες βλέπεις σήμερα που να πεις ότι αυτή μου αρέσει το στυλ τη μου αρέσει το ύφο τη μου αρέσει ο τρόπος που Μου αρέσει χτυπάει. πάρα πολύ η Μέξεν, η Ανίσα. Mm -hmm. πάρα στο, πολύ. στο kickbox. Στο kickboxing. Mm. Ε, θα σου πω και μου είχε πει ο δάσκαλος, mm. μια πιο παλιά, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν, μου την είχε γράψει σε χαρτάκι και μου κάνει με αυτή θα παίξει μια μέρα. Οκ. Okay. Αλλά καλά, εγώ δεν την ήξερα. το λέω: Ποια είναι αυτή. Γι' αυτό μπήκα και την έψαξα. Από τότε ξεκίνησα να τη βλέπω. Αγια, το... μιλάτε εσύ συγκεκριμένα. Μέξαι, ναι. Μου είχε δώσει δύο αθλήτρε, την Ανίσα και μία άλλη. Μία. Δεν θυμάμαι ποια ήταν. Εκεί είχα μπει και την είχα δει και άρεσε πάρα πολύ. Το στυλ της, mm. η κίνησή τη, η δύναμή τη, η έκρηξή τη είναι στα πολύ ελαφριά κιλά, στα 55, στα πόσα παίζει. Ναι, ναι. Εκεί παίζει είναι τεχνική, έχει παίξει παντού. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και η, η φε, Φέτεξ, νομίζω. Πώ την λένε, την Ιαπωνέζα, Κινέζα. Κινέζα νομίζω λε, κατάλαβα κι άλλες. Δεν ε... Στο MMA που έχει μπει τώρα και στο, στο κλουβί και έχει παίξει, που έχει παίξει και με την Αλήσια, μία από την Ταϊλάνδη. Ε... Μία πάρα πολύ καλή κι αυτή. Έχει παίξει UFC. Ε, one ναι. Έχει παίξει. Είχαν παίξει μαζί και νομίζω ότι την έχει κερδίσει η Αλήσια, τη ζώνη. Ναι. Έχει παίξει για ζώνη. Πρόσφατα έχει γίνει νομίζω αυτό. Ναι. Στο χρόνο. Δεν έχει... θυμάμαι το όνομά τη. Τη την είχα αναφέρει και σε μία πριν την τετράδα. Yeah. Το είχα αναφέρει σε μία συνέντευξη. Δεν μου έρχεται τώρα. Μ' αρέσει και αυτή γιατί είναι πιο, πιο στατική, πιο ταΐστρια. Mm. είναι Πιο, έχει πιο βαριά χτυπήματα, περιμένει, έχει το timing, την απόστασή τη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτρια. Είναι κοντά στο στυλ σου? Η... η Κινέζα όχι. Νομίζω είμαι περισσότερο στο στυλ... Είσαι περισσότερο στο kick. Της, ναι, τη Μέξεν. Ναι. σε, επειδή είμαι στο kick. Ναι. Θέλω όμως να βάλω στοιχεία του τάι μέσα στο παιχνίδι μου. Όπως? Όπως να είμαι πιο στατική. Ε, γιατί το τάι είναι λίγο, λίγο, πιο στατικό νομίζω. Είναι, έχει περισσότερο timing. Δεν έχει τόση κίνηση. Ε, το παιχνίδι μου είναι κινητικό περισσότερο. Να παίρνω σημεία, να αλλάζω γωνίες, λίγο, λίγο πιο έξυπνο. Όπω όπως το το δάσκαλο. Όπως θέλει να παίζουμε ο δάσκαλος. παίζουμε έξυπνα. Ε, το τάι είναι λίγο πιο στατικό. Έχει πιο δυνατά. Δεν ξέρω. Έχει περισσότερα πόδια. Να... Έχει περισσότερα πόδια. Θέλω να βάλω στο παιχνίδι μου τα γόνατα, τα στιβαρά πόδια mm. που έχει το τάι. Ε, το timing που έχει το τάι. Την ώρα που μπαίνει ο τον κόβει, την ώρα που μπαίνει ένα τα γόνατά σου, με τα, ναι. τα round σου. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Λέει, ακόμα και τη στάση. Θε... ναι. Γιατί έχω δει τη στάση σου, το έχω δει και από κοντά από τον τελευταίο αγώνα. Ναι. Διότι πατά καλά το αριστερό σου πόδι και βγαίνει όλη σου η δύναμη. Εντάξει, βιάζει πάρα πολύ δύναμη με τα χέρια και yeah, με τα, τα χέρια πόδια, μου... αλλά με, με τα χέρια σου τα πιστεύεσαι πάρα, πάρα πολύ π... καλά. Ε, το να αλλάξει, α πούμε, το. Στι... Εντάξει, θε να προσθέσει στοιχεία. Αυτό. Θέλω να προσθέσει στοιχεία. Θε να προσθέσει κάποια στοιχεία. Για να το φτιάξω, να το φτιάξω περισσότερο. Ναι, να αλλά μου αρέσει η κίνηση. Έχει πολύ καλή κίνηση. Και εμένα μου αρέσει η κίνησή μου. Ναι, δηλαδή... Που αν το αφαιρέσει αυτό, γίνει πολύ πιο εύκολο στόχο. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ναι. Άμα είμαι λίγο πιο στατική, Ναι. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι, οι, οι αυτοί που χτυπάνε και αμέσω φεύγουν, φεύγουν, όχι στην απόσταση μόνο και στι γωνίε του. Ναι, άστο ναι, να σε ψάχνει συνεχώ. Δηλαδή το να καταστρέψει ένα παιχνίδι στον άλλο. Δηλαδή, όχι μόνο χτυπώ, χτυπώ, φεύγω ή είμαι σε άλλη γωνία. Χτυπώ, φεύγω ή είμαι σε άλλη γωνία. Περνά το τρίλεπτο. Αυτό το πράγμα για τον άλλο είναι ολόκληρο χάσμα. Χαλάει σπάθου. όλο ναι, το παιχνίδι. Του το, το έχει χαλάσει το παιχνίδι που ο ίδιο ήθελε να φτιάξει. Ακριβώ. Ε, Όπω και η κόντρα το ίδιο. Ε, η κο, ναι, αυτό. Κόντρα παιχνίδι. Αυτό, αυτό θέλω να φτιάξω. Ε, σημαίνει να... ότι θα πρέπει να σταματήσει να με ντόμινο. Ναι, να είμαι ναι, ναι, κινητική. Μπορεί να το βάλει σε κάποια παιχνίδια σου ή μπορεί να το βάλει σε κάποιου γύρου. Αυτό. Θέλω να το, δοκιμα... να το δοκιμάσω. Mm. Γιατί δεν το έχω δουλέψει σαν yeah. Αντωνία Γενικά στα παιχνίδια μου. Να δω πώ θα πάει αυτό. Γιατί θεωρώ ότι έχω δύναμη. Ε, με τα χέρια μου και είμαι στη, βα... στη βαρί, δηλαδή Όταν κάνω το σπάρινγκ στη σχολή μου με, με άντρε, ρε παιδί μου. Mm -hmm. ε, προφανώς είμαι πιο στατική. Παίζω και το γρήγορό μου παιχνίδι, γιατί δεν θα κάτσω να με δίνει ναι. 70 κιλά 80 άντρα. Αλλά μ' αρέσει και το κοράκορ παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι δεν το έχω βρει ακόμα. Δεν το έχω, δεν το έχω φτιάξει όπως θα το ήθελα. Στο Αλλά... κοράκορ, τι σου λείπει, ε, Το κοντίνο, ε... νομίζω επειδή, επειδή είμαι κινητική. Δεν έχω συνηθίσει να, τρώ, να δέχομαι τα χτυπήματα mm. και mm. να απαντάω. À, να κάτσεις εκεί που να, λέμε. Να, κάτσω. να κάτσεις και να, να δεχτείς δεν έχω το... Ναι, αυτό δεν έχω. Αυτό βλέπω. περισσότερες <laughs> φορές απαντάω. Έχω έκρηξη στην απάντησή μου. Δηλαδή, είμαι εκεί. Απλά δεν δέχομαι, επειδή κινούμε συνέχεια και τα βλέπω όλα στο παιχνίδι μου. Προσπαθώ να τα βλέπω όλα. Ε, νομίζω αυτό. Όταν είμαι στατική, ε, δυσκολεύομαι στο να δεχτώ χτύπημα. Κατάλαβε να μείνω και να απαντήσω. Κοίτα, δεν είναι, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να κάτσει εκεί. που Γιατί πολλέ φορέ ακούμε προπονητέ που λένε ε, Κάτσε στο κέντρο του ριγκ, μην μαζευτεί τι γωνίε. Όχι για όλο το τρίλεπτο. Όχι για προφανώς. όλο και όχι για όλου του γύρου. Αυτό, αυτό. Μπορεί να είναι ο τελευταίο γύρο. Αυτό, αυτό. Γι' αυτό, αυτό θέλω να το βάλω σε πιθανή σαν τελευταίο γύρο. Στα, στο yeah. ένα λεπτό του δεύτερου γύρου. Να υπάρχει και αυτό στο yeah. παιχνίδι. Στο παιχνίδι, ίσω στο, yeah. στο πλωστάσιο, αν θε να επιλέξει. αυτό, αυτό ακριβώ. Αλλά α βάλω μια tricky, ένα tricky point. Yeah, Για σκέψω να γίνει πολύ πιο γρήγορη yeah. από όσο σε τώρα στο κομμάτι τη κίνηση, ώστε ακόμα και στην απάντηση του κορακόρ να έχει συνεχώ πιο γρήγορε και πιο εκρηκτικέ στα χρόνια κινήσει που. Κατάλαβε γιατί έχουμε δει, έχουμε δει χιλιάδε αθλητέ να κάθονται εκεί στο κορακόρ και να παίζει μια ο ένας, μια ο άλλος, δυο ναι, ο ναι, ένας, δύο ναι, ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. ναι, αλλά έτσι εύκολα έρχεται το σηκώτι, έτσι έρχονται τα λάθο. Ένα μισό λάθος, ένα μισό να μην καλυφτείς, ένα μισό κάτι, ένα ανοίγμα, ένα οτιδήποτε. Ναι. Ε, είτε είναι μετά, είτε είναι kickbox, ε, Κατάλαβε, είναι θέμα ναι, στιγμή. Ναι, 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 ναι. Άρα, πώ πώς, πώς προστατεύομαι εκείνη τη στιγμή. Ωραία, μου αρέσει και θέλω να κάτσω να μάθω αυτό το πράγμα, αλλά πώ προστατεύω εκείνη την ώρα τον εαυτό μου, πραγματικά να τον προστατέψω πέρα από το απλά. Γιατί α, σου α, λέω: Μια φάση θα γίνει. Είναι θέμα πιθανότητων εκείνη την ώρα. σω μια πιο γρήγορη αντωνία, που τώρα αυτή τη στιγμή αυτό έρχεται με στι προπονήσει τα χρόνια. Δηλαδή, αυτό. μπορεί αυτό να σου τύχει στα 27. Να είσαι τασμάνια, κατάλαβε. Αυτό το πράγμα, όταν συνεχίσει συνεχίσει στα χρόνια στα χρόνια, αυτό το πράγμα μια μέρα είναι αυτό που θέλουν άλλοι να αντιγράψουν. Κάνει αυτό που κάνει η Αντωνία Πρίφτη, που ναι. είναι non-stop στο κήπεδο και καταστρέφει τα παιχνίδια χωρί να δώσει χτύπημα. Ναι. Μερικέ να, φορέ νομίζω είναι αυτό που. Δεν δε, δε, δε χρειάζεται να κάνει και πολλά ναι. στο παιχνίδι. Ε, μπορείς, ας πούμε, μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι μόνο να το την πάρεις στον yeah, το πόδι. Yeah. Το κρατήσεις την απόσταση. Yeah, yeah. Να μην το αφήσει να πει ποτέ. Το έχει πει ο, yeah. ο Θεοφάν και yeah. ο Άντισσαρ. Yeah. Και, ο το λέει κάθε μέρα. Mm. Ότι μπορείς να του χαλάσει το παιχνίδι έτσι. Με ένα τύπ ή με έναν άσο και να κινήσεις συνέχεια. Δηλαδή, mm. είναι αυτό. Okay. Mm. Κοίτα, ε, τα καλύτερα παιχνίδια τα ξεκινάς για μένα προσωπικά, όταν ξεκινά να δει ένα αγώνα τύπου light, δεν και είναι light και απλά τι πάρει τον άλλο. Ναι. Δηλαδή με τον Άντι, τώρα μου θυμήθηκα κάτι που μου είπα κάτι σε, όταν μιλούσαμε μια, μια στιγμή και μιλούσαμε για τα πόδια εκτό podcast. Είμαστε στο ταξί και κάπου γίναμε και μου λέει, φίλε, είναι, για μένα φαντάζει, φάνταζε και φαντάζει τόσο απλό το απλά να κάνω, να νιώθω και να νιώθει το πόδι μου. Ναι. Αυτό, δηλαδή, ήταν πολύ γνωστό σου άντιστο να καταστρέφει τα παιχνίδια των άλλων με τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Ε, και σκέψω ότι είναι τόσο απλό, όπω λε εσύ, τόσο απλό να γίνει. Και καμιά φορά δεν το σκεφτόμαστε ήδη, δηλαδή απλά σκεφτόμαστε τη δύναμη, σκεφτόμαστε να ή, αλλάξουμε. Ναι, ένα... ή να κάνω τόσε τεχνικέ, να βγάλω ναι. τεχνική που έκανα προχθέ στην προπόνηση. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Mm -hmm. Και ό,τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, νομίζω, ό,τι σου βγαίνει. Ναι. Το, 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 το στυλ σου. Ναι. Ε, σήμερα πώς υιοθετήθηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς, πώς ας πούμε μέσα στα χρόνια γαλλονήθηκε αυτό το στυλ. Εντάξει, ξέρω μέσω των προπονητών και όλα αυτών και δοκιμών που έχουν γίνει και σπάρινγκ, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σου στυλ που εσύ παίζεις ας πούμε αυτή τη στιγμή. Σαν Αντωνία. Ναι. Ε, το κικ. Το κικ, ναι. Το... το, kick, το κινητικό μου κικ. Δηλαδή... Αυτό, αυτό που σου είπα πριν, όταν ήμουν μικρή, Έπαιζα ξύλο. Mm. Ξύλο. Είναι σαν να παίζεις ένα σπάρινγκ και να παίζει συνέχεια κροσέ και yeah, yeah. να θες να φας το κεφάλι του άλλου. Αγώ αυτό έκανα. Mm. Όταν ήμουν μικρότερη. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι δεν έχει... Μ' άρεσε και ακόμα μ' αρέσει να παίζω ξύλο αλλά μ' αρέσει αυτό που λέω Να παίζω έξυπνο ξύλο. Mm -hmm. Που μου το έχει μεταδώσει νομίζω με, με τις προπονήσεις με τα σπάρι που κάνουμε, που έχω κάνει με, και με, άλλα, αθλητέ αθλητές συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και έβλεπα τα λάθη μου και τα έφτιαχνα και έβλεπα τις τεχνικές μου και τι ήθελα να βάλω παραπάνω και τι ήθελα να βγάλω ή τι ήθελα να φτιάξω που δεν έφτιαχνε ή τι έχανα ξέρω εγώ και τι έβρισκα μέσα στο παιχνίδι μου γιατί μπορεί να έχανα ας πούμε σε κάποια φάση τη προετοιμασία μου τα χέρια μου να μην τα ένιωθα τόσο δυνατά και να βρίσκα τα πόδια μου και να έλεγα ναι, ναι ή να έχανα τα πόδια μου και να βρίσκα τα χέρια μου. Οπότε όλο αυτό με τι προπονήσει, τα σπάρινγκ, που ο δάσκαλο πάντα το έτριχε, δηλαδή με τα σπάρινγκ και αυτά έχει φέρει, φέρει πάρα πολλέ σχολέ mm -hmm. και κάνουν και μοιραζόμαστε προπονήσει, που νομίζω αυτό για μένα είναι το καλύτερο. Όταν είσαι σε επαφή με διαφορετικά στυλ και διαφορετικού παίκτε, mm. μαθαίνει να διαχειρίζεσαι πολλά να φτιάχνει το παιχνίδι σου και να βλέπει και πώ παίζουν οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Να έχει νομίζω φτιάχνει μάτι, φτιάχνεις ένα καλό μάτι με την προπόνηση, την τριβή κτλ. Οπότε το έφτιαξα αυτό μέσα στα χρόνια με τον, τον δασκαλό μου. Μου το έχει περάσει. Δεν μπορώ να κάτσω σαν Αντωνία να παίξω ξύλο. Ε, ναι, Α, είναι... άμα με νευριάσεις θα παίξω όμω. <laughs> δηλαδή, άμα, άμα, άμα με δεις κάποιο σπάρινγκ και τα πάρω, τα πάρω, ας πούμε, αν περάσει ένα χτύπημα, θα τα πάρω, αλλά θα, θα τα πάρω με τον εαυτό μου που έφαγα αυτό το χτύπημα Θα ανεβριάσω και θα μπορώ να πιξω ξύλο Οκ okay. Καταλαβαίνεις Ανεβριάζω με τον εαυτό μου, δεν ευριάζω με τον Με τον, Ζανέτο, τον απέναντι ναι. Με τον Ζανέτο που μου το πέρασε δουλειά το, το διάρι ναι, Το πέρασε, ναι. το πέρασε, έκανε, έκανε αυτό που ήθελε Εγώ γιατί το έφαγα Σωστό Αυτό Πολύ σωστό εγώ που πά, πάρα πολύ σωστό αυτό, είναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό να, το κομμάτι. Αυτό εγώ γιατί το έφαγα. Οπότε προσπαθώ μετά να, να του πάρω το κεφάλι, αλλά δεν, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, ναι. Γιατί άμα πεισώσει, αυτό έλεγα και χθε με έναν φίλο μου, ότι άμα θε οπωσδήποτε να πάρει το κεφάλι του άλλου από τα, mm. απ τα νεύρα σου, ότι τον κυνηγά συνέχεια για να τον να χτυπήσει, mm -hmm. νομίζω ότι δε, δεν δε πετυχαίνει. Ποτέ Όχι. σχεδόν. Mm -hmm. Ποτέ. Εκτό ότι δεν πετυχαίνει, κάποτε ένα μου είπε πάρα πολύ σωστά το εξή, ότι μου λέει το συναισθηματικό παιχνίδι φέρνει κόποση. Αυτό ακριβώ. Συναισθηματικό παιχνίδι. Το συναισθηματικό παιχνίδι φέρνει κόποση. Και του λέω γιατί το λε αυτό. Και μου λέει, εάν ένα παιχνίδι το δει τακτική, το μοιράσει στο τρίλεπτο, στο τι θε να κάνει. Αναλεπτό. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό σου. Βαράει όπω βαράει. Χτυπάει, μπορεί να είναι φούλα δύνατο, μπορεί να είναι ο καλύτερο, μπορεί να το πιο δυνατό χέρι. Εάν εσύ αφοσιωθείς στο παιχνίδι σου και όχι στο συναισθηματικό σου, το μέσα σου, πώς εσύ βλέπεις κίνητρο και γιατί το φαγα αυτό και γιατί έγινε αυτό, ναι, 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 ναι. άσε που βγαίνει και εκτός από το τούνελ του παιχνιδιού ναι. σου, τι γίνεται, ξεκινάς να σπαταλάς ενέργεια. Μπράβο. Έξτρα νάσες, έξτρα δύναμη, έξτρα ενέργεια, που τι γίνεται. όσο δεν το πετυχαίνει. περισσότερο χαλιέσαι. και χαλιάσαι. Μπράβο. Και ξέρει το τέλο τη ημέρα τι είναι. Ο πόντο είναι πόντο. Δηλαδή δεν μετράει διπλό ο πόντο γιατί εσύ απλά καλύτερα. Αυτό. ή γιατί είχε τα νεύρα και τον βρήκε. Ναι, ναι, ναι. Ο κριτή βλέπει ότι πήρε ένα πόντο. Που μπορούσε εύκολα με ένα πιο μαλακό παιχνίδι να πάρει πέντε πόντου. Να κάνει ένα πιο ωραίο συνδυασμό. Πιο ναι, να βάλει, α πούμε, τρία χέρια δύο, και δύο φορέ το πόδι. Ναι, ναι. Και μου το είπε και από τότε μου έχει μείνει αυτό το πράγμα. Μα αυτό είναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι, πάρα πολύ δύσκολο. Να. Δεν είναι εύκολο. Ναι. τι περισσότερε φορέ δεν βγαίνει. Όταν ναι. μπορεί, να, μπορεί να μην βγει σε κάθε αντίπαλο, μπορεί να μην μπορεί να βγάλει τι τεχνικέ που θέλει ή αυτά που έχει σκεφτεί. Mm -hmm. Οπότε βρίσκει άλλη, ναι. άλλη λύση. Πρέπει να βρει άλλη λύση. Πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει μέσα στο ring. Αυτό. Ναι. Είναι ο Γιάννη Θεοφάνο ο μέντορα που, που, που έψαχνε ή που ψάχνει η Αντωνία Πρίφτη στο κομμάτι του μαχητικού. Είναι. Νομίζω είναι. Δε, έχω κουμπώσει με το δάσκαλο. Δεν ξέρω πώ να εξηγήσω τη σχέση που έχω μαζί του. Ναι, ε, σε αγαπάει πάρα πολύ. Τον αγαπάω περισσότερο. Ε, τον ευχαριστώ για όλα. Ε, Όντω για όλα, γιατί έχει, έχει πιστέψει σε μένα από την πρώτη στιγμή και, και φορέ που δεν πίστευα κι εγώ ότι θα φτάσω εδώ, ρε παιδί μου που είμαι. Που έχω κάνει πολλά παιχνίδια. Έχουμε πάει εξωτερικό που δεν τα πίστευα. Ενώ είχα το όνειρο. Έλεγα πάντα, θέλω να παίξω στα μεγαλύτερα ring του κόσμου. Γίνεται. Αυτό πάντα έλεγα. Ότι θέλω να παίξω εκεί. Mm. Ε, δεν το πίστευα όντω μέσα μου ότι θα γίνει. Δεν έχω παίξει τα μεγαλύτερα έννοια του κόσμου, αλλά. Ε, περίμενε. Ανεβαίνω. Mm. Ανεβαίνω, δηλαδή, έχω πάει κάπου. Mm. Και νομίζω φταίει εκείνο για όλο αυτό. Εκείνο με έχει κάνει να πιστέψω στον εαυτό μου. Με έχει βάλει σε αυτό το τρυπάκι, να κάνω τι προπονήσει μου, να είμαι εκεί. Ε, και στη ζωή μου, την καθημερινή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι, είναι ο μέντορα μου, ο, ο φίλο μου, ο πατέρα μου. Τώρα έχει γίνει. δηλαδή με τα χρόνια αναπτύσσει και άλλε σχέσει. Δεν είναι μόνο ο δάσκαλο που τον σέβεσαι, ακόμα τον σέβομαι και την πάρα πολύ, αλλά είναι και όλα τα άλλα. Είναι δάσκαλο, μέντορα μου, φίλο μου, μου πατέρα μου. Είναι όλα. Και νομίζω ότι δεν θα κούμπονα και με κάποιον άλλον έτσι, σαν Αντωνία. Δηλαδή. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου κάποιον άλλον προπονητή mm. δίπλα μου. Α, είναι πολύ σημαντικό Δεν αυτό. Δεν το σκέφτομαι με τίποτα. Και είναι ένα μεγάλο αβαντάσιο και πλεονέκτημα για έναν αθλητή στο να έχει έναν προπονητή. Γιατί ξέρει, ε, υπάρχουν αρκετοί αθλητέ, ακόμη και καλοί αθλητέ, που να μην έχουν αυτή τη σχέση. Γιατί ίσω οι ίδιοι αθλητέ να μην έχουν καταφέρει με κάποιο τρόπο, με κάποια χημεία να κολλήσουν. Είναι αυτά βγαίνουν και αυτόματα. Ναι. Δηλαδή δεν πήγε εσύ εκεί για να κολλήσει με τον δάσκαλο σου ή να κουμπώσει με τον δάσκαλο σου ή να τον φτάσει σε μια μέρα να το λέει, ας πούμε, ότι είναι σαν πατέρα, σαν κόρη ή σαν φίλο. Αυτό το mm. πράγμα έγινε μέσα στα χτίστηκε, χρόνια. Χτίστηκε χτίστηκε, ναι. χτίστηκε μετά από αρκετού χρόνο που περνά μαζί με τον άλλο, που σου εμπιστεύεται, τον εμπιστεύεσαι, που σε δοκιμάζει, το δοκιμάζει, που έχει πονέσει, έχει κλάψει και ήταν εκεί, που έχει. Ε, από τραυματισμού, από αγωνίε, όπω στην αρχή που μου πες για την ιστορία με τα κιλά. Ακριβώ. Και είναι εκεί, α πούμε, ο άνθρωπο και στηρίζει. Ακριβώ. Φαντάζομαι και εσύ τον στηρίζει ακόμα και άθελά σου με πάρα πολλά πράγματα. Τον θαυμάζω τον δάσκαλο μου πάρα πολύ. Ναι. Για ό, ό, ό,τι έχει κάνει και ω αθλητή που ήταν παλιά, ναι. που μα λέει ιστορίε και από εδώ και από εκεί. Και τώρα τον θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί είναι, νομίζω είναι μοναδικό mm -hmm. σε αυτό που κάνει. Είναι όντω μοναδικό στα ναι, μάτια μου. Ναι, ναι. Έχει ωραίο χιούμορ. Είναι, 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 είναι Έχει, ωραίο χιούμορ. Είναι πολύ καλό άνθρωπο. Του χαιρετισμού και την αγάπη μου. Ε, ωραία. Μου αναφέρει που είναι ότι οι προπονήσει σου γίνονται με άντρε, δηλαδή ή τα σπάριγγ είναι με άντρε. Ε, όχι, κάνω και με κορίτσια, αλλά έχω κάνει άπειρε φορέ με αγόρια και με άντρε. Mm. Έχω με πιο, παίζω με πιο βαριού. Με βάζει ο δάσκαλο. Mm -hmm. Και νομίζω αυτό είναι καλό. Βέβαια. Okay. Είναι πολύ καλό, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Εντάξει, δεν βάζουν το 100% τη δύναμή του, προφανώ. Αλλά επειδή κοντράρω κι εγώ σαν Αντωνία, mm. είμαι... σκέφτομαι εγωιστικά εκείνη τη στιγμή. Θέλω να τον πετύχω το τον εαυτό μου. και το γυναικείο το κομμάτι πέρα από τα κιλά, ναι. Δηλαδή, επειδή είμαι γυναίκα τώρα, μπορεί να νομίσουν ότι ξέρει. Ε, οι περισσότεροι, α πω, έρχονται και έτσι. Α, εκείνος, το παιδί μου που λένε ότι εντάξει, δεν θα σε χτυπήσω επειδή είσαι κορίτσι, εσύ βάρα. Μου έχει τύχει να μου πει, ξέρω εγώ, βάρα με, δεν θα σε χτυπήσω. Mm. Και είναι ο δάσκαλο από πέραν και λέει, πρόσεχε μου φασξίλο στο, 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 στο αγόρι, ρε παιδί μου. Γιατί αρχικά δεν είναι ωραίο να το λε αυτό. Παίξει όπω θέλει, χωρί να το πει. Και άμα ανεβάσω, ανέβασε. Σωστό. Έτσι, άμα είσαι... Σωστό, κάτω έτσι. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται να, να παίξει ότι είσαι κορίτσι. Σε λυπάμαι. Έτσι. Σε λυπάμαι, ναι. δεν θα σε χτυπήσω, δεν σε κάνω. Κα... Παίξε κανονικά. Παίξε να κοιτάξει. Κι άμα, άμα ρε παιδί μου δεν αντίχω, θα σου πω. Ναι, θα κατέβασε ναι. δύναμη. Σωστό. Ε, ναι. Είναι πιο σεβαστικό νομίζω αυτό απέναντι στα ε, κορίτσια σίγουρα. σου. Οποιοδήποτε κοπέλα νομίζω. Δεν τσάρεσε. άρεσε. Κοίτα, στα, στα, σπάρι, στα σοβαρά σπάρινγκ γενικά ε, για μένα οι επιλογές των αντιπάλων πρέπει να είναι και λίγο μυαλωμένοι οι sparring partners ναι. Ότι έρχεσαι εκείνη την ώρα γιατί ξέρει τι γίνεται κυρίω με διάσημου Που το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορές και στο εξωτερικό στην Αμερική ας πούμε ναι. Κάνει προπόνηση ένας διάσημος και του φέρνουν ένα sparring partner Ωραία Και τι γίνεται Αντί να δει ότι ήρθε εδώ και πληρώθηκα και πολύ καλά λεφτά που παίρνουν οι σπάρι partners για να κάνω αυτό το πράγμα, κανονίζει να κάνει τσαμπουκά και να βγάλει αύριο είδηση ή να βγάλει να λέει στα φιλαράκια το ξέρεις ότι εγώ πήρα ένα γύρο στον, ξέρω εγώ, John Jones, Ναι. Στον Ισλαμ, στον Αντεσάνια, σε οποιοδήποτε, ας πούμε, σου λέω κάποια ονόμα τώρα. Ε, Α, πήγα εγώ, με κάλεσε ο Γιάννη να κατέβω στο γαλάτσι. Πήγα στο γαλάτσι, μου λέει να κάνει ένα σπάρι με την Αντωνία. Ναι, εννοείται να βοηθήσω και αντί να μπω μέσα, που η δουλειά μου τι είναι μέσα, να βάζω πίεση στην Αντωνία, ναι. για η πίεση μπορεί να έρθει με χίλιου δύο τρόπου: mm -hmm. ε, ένταση στον αγώνα, κίνηση. Κιέση, ναι. ε, σε στριμώχνω στι γωνιέ. Τι κάνουν, χτυπώσει σηκώτια... Τόσο δυνατά, χτυπώ σαγόνια τόσο δυνατά. Στο τέλος βγαίνουν και τραυματισμοί στον ναι, αθλητή, ναι, 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 ναι. του κάνεις και κακό. Δεν λέμε να μην το παίξει στα ίσα τον αγώνα σου, αλλά ξέρεις Όλοι ξέρουμε πως είναι το βρώμικο παιχνίδι και πως είναι ένα ωραίο και όμορφο αγώνα ναι, ναι, που ναι, 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 ναι. μπορεί να έχει και τη δύναμή του και το πάθος του. Αλλά μετά από λίγο βλέπεις ότι είναι όλα καλά. Θέλει λίγο μυαλό του και στην επιλογή του ποιος να διαλέξει για ναι, σπάριμ ναι, ναι, ναι. Partners. Έχω παίξει εγώ ας πούμε, και με... στα κιλά μου έτσι αγόρια. Mm. Που δεν, με, δεν, με, δεν με πειράζει να παίξω με αγόρια στην κοιλά μου. Είναι, είναι αγόρι. Εντάξει. Σίγουρα έχει περισσότερη δύναμη. Οκ. Okay. Μπορεί να έχω εγώ περισσότερη δύναμη. Ναι. Αλλά μ' αρέσει όταν παίζω ε, με άντρε και με αγόρια, ρε παιδί μου. Είμαι πιο... Κερδίζω. Ναι, Κερδίζω ναι. πράγματα. Κοίτα, είναι και δύσκολο να βρει. Δηλαδή... Ε, ε, Γυναίκες στην Ελλάδα, sparring partners, είναι λίγο δύσκολο να βρεις εύκολα, διαθέσιμες. Για... Παλιά, παλιά βρίσκαμε, νομίζω. Τώρα δεν είναι, είναι λίγο δύσκολο. Έχεις γίνει πολύ καλή, αυτό. <laughs> <laughs> δεν ξέρω αυτό. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε. Ε, και η Χριστίνα μου το είπε αυτό, η ότι και αν βρεις τα κάμπ της, η Χριστίνα φεύγει πάει στο εξωτερικό στις τελευταίες εβδομάδες, γιατί περισσότερο για τα sparring partners. Ναι. Να βρει επαγγελματίε πάρει partners, που να, να μπορέσουν να βγάλουν αυτό που χρειάζεται. Κατάλαβε. Σε αντίθεση με το που και η Χριστίνα με άντρε παίζει. Ναι. Ε, και άλλε. Ε, και η Ελίνα ξέρω σίγουρα ότι κάνει προετοιμασία. Ε, σίγουρα θα ναι, κάνει ναι, με ναι. αγόρια και τα λοιπά. Ναι. Οκ. Ε, okay. Ε, η προπόνησή σου τι, τι, τι περιλαμβάνει Δηλαδή η καθημερινή σου Ξέρω ότι σου ώρα στις προπονήσεις σου ε, Περιλαμβάνει σίγουρα Την πρωινή μου προπόνηση mm -hmm. Καθημερινά κάνουμε το δάσκαλο τρεις φορές την εβδομάδα ε, πρωινέ Με τον δάσκαλο έτσι Και μετά είναι η απογευματινή μου Που είναι με το αγωνιστικό τμήμα Και ό,τι mm -hmm. είναι αυτό ε, τι άλλες Τρεις, όχι τρεις Τις άλλες δύο φορές έχω ενδυνάμωση mm -hmm. και μετά την προπονήσή μου, συν τα που βάζω σε κάθε προετοιμασία μου. Δηλαδή όλα αυτά μπαίνουν μαζί με τα τρεξίματα. Οπότε αυτό είναι, αυτή είναι η προετοιμασία μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Τρεξίματα, την ενδυνάμωσή μου, ε, η προπόνηση με το δάσκαλο, στόχους και ό,τι είναι σάκο και τη τεχνική μας που φτιάχνουμε συνέχεια. Και το απόγευμα... Στο αγωνιστικό τμήμα που είμαστε η ομάδα όλοι, ρε παιδί μου, που κάνουμε όλοι κοινά την προπόνηση. Για το Γιάννη, δουλεύει περισσότερο τεχνικά, στόχου. Δουλεύουμε τεχνικά, στόχου. Δουλεύουμε σάκο mm -hmm. με το να μου λέει τεχνικέ δύναμη-ταχύτητα. Όπω ε, δουλέψαμε και για το Βέλγιο που έπαιζα. Αυξομοιώσει. Αυξομοιώσει, ακριβώ. Α πούμε, μισό δύναμη-μισό ταχύτητα ή 20 δυναμη 20 ταχύτητα επί 10 φορέ, ρε παιδί μου, mm -hmm. σε διάδε. Ανεβάζοντα παλμού. Μπράβο. Και στη δύναμη, δύναμη, έκρηξη. Mm -hmm. ε, Σταχύτητα, ταχύτητα, γρήγορα, 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 καπάκι μέχρι να τελειώσει ο χρόνο. Ε, Όπω και στην ενδυνάμωσή μου, δουλεύω πολύ τα τρέξιματά μου, την έκρηξή μου. Ε, κάνω στο ΑΚΑ, με τον Λένη. Ε, τώρα έχει μπει αυτό στην ενδυνάμωση. Τα σου είναι hit ή είναι απλά τρέξιμα, Όχι, είναι. Κάνω, κάνω ταχύτητες με. Κάνω ταχύτητες με ανηφόρες mm. επί δέκα φορές γίνεται αυτό. Είναι η ταχύτητα ανοιχτό. Ε, ταχύτητα ανοιχτό όλο το το τετρακοσάρι, yeah. παιδί μου. Και μετά κατεβαίνω κάτω και έχει μια ανηφόρα yeah. να ανεβαίνεις. Λίγο τζόκινγκ, καπάκι. Δηλαδή δεν έχεις, δεν έχεις πάθη σε αυτό. Είναι πόσο, σε πόσο χρόνο το βγάλεις. Πρέπει να είναι καπάκι τι. Καπάκι ξανά, ξανά, ξανά το ίδιο. Τετρακοσάρι. Ah ανηφόρα, λίγο τζόκινγκ, μέχρι να φτάσει πάλι στο σημείο να κάνει το τερκοσάρι. Δεν γίνεται συνέχεια αυτό, όπω και τα λάστιχα. Mm. Τα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα. Που κάνουμε τη σκιαμαχία με τα λάστιχα. Mm. Που είναι το πιο πεθαίνω. Ναι, ναι. Και είναι πολύ κουραστικό. Ναι, γιατί γαλακτώνει και πολύ εύκολα. Πολύ κουραστικό. Ε, τα λάστιχα, α πούμε, εγώ δεν τα είχα στην προπόνηση. Τώρα που κάνω στο ΑΚΑ, που κάνω την ενδυνάμωσή μου, είναι κάτι καινούργιο για μένα και μου ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί γαλάκτωνα εύκολα. Mm. Γαλάκτωνε το σώμα μου. Αλλά με βοήθησε, με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βλέπω το σώμα μου να κάνει την ενδυνάμωση. Ξεμπλοκάρει και να... Κοίτα, είναι φοβερή είναι η δυνάμωση Πρέπει, ναι. ναι. Είναι, είναι τέλεια, αλλά πεθαίνεις. Ναι. πεθαίνεις. Κάνεις και πόδια. Κάνω και πόδια. Ε, τώρα έχουμε βάλει και τα βάρη. Ε, τη δύναμη δηλαδή, Γιατί δεν είχαμε βάλει επειδή παίζαμε όταν έπαιξα στην τετράδα, δεν βάλαμε καθόλου δύναμη κτλ. Ε, ξέρεις με βάρος πάνω, κάνουμε μόνο εκρήξεις. Τερξίματα, εκρήξεις, τα λάστιχα, να έχω μία ομαλή προετοιμασία και να με... Και η ταχύτητα μου να είναι εντάξει, παιδί μου. Δεν ήθελα να πιαστώ ή να, κάνω, να γίνει τίποτα με τα βάρη. Το θεώρησε καλύτερα ο, ο Οπότε αυτό, του εμπιστεύομαι γιατί βλέπω τη δουλειά κάνουν και το βλέπω και σε μένα σαν Αντωνή ότι έχω φτιάξει λίγο χρονικό διάστημα είμαι εκεί, αλλά έχω φτιάξει φαντάσου πόσα είναι στην πορεία κάνουν δηλαδή, μιλάμε ότι αν, αν το κάνεις αυτό το πράγμα στα χρόνια με την εξέλιξη που θα έχει μέσα στα χρόνια η γυμναστική σου. Γιατί η γυμναστική, ξέρει, ο γυμναστή θα την αλλάξει, θα σου βάλει πιο περισσότερη ένταση. Αν πάντα. Αύριο δεν... μπορεί να το κάνει τρει φορέ καπάκι, τέσσερι φορέ καπάκι. Αυτό. Και εκεί που λε, εσύ Μα είναι αδύνατο. Μόνο και στο άκουσμα με πιάνει να θέλω να ξεράσω. Ακριβώ. Και αυτό το πράγμα μια μέρα γίνεται βίωμα. Και το κάνεις. Το καταφέρνεις. Βέ, Βέβαια. Και βέ, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και λες είναι αυτό που λέμε με τα κίνητρα. Όλα στο μυαλό βασικά. Όλα στο μυαλό. Όλα στο μυαλό. Όλα. Όλα. Άμα πεις ότι δεν γίνεται, δεν θα γίνει. Mm -hmm. Αν πεις όχι, θα το κάνω ρε παιδί μου, θα κάνω και θα... αντί για ένα θα κάνω δύο. Ναι, ναι. Αυτό. Και Χτίζει μέσα τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή, αν η συνέχεια τη εξέλιξης σου είναι όταν συνεχίσει και το λέω πραγματικά και το εννοώ ότι αν. Μιλάμε σε μια ηλικία λίγο πριν τα. Με, θέλω να πω 25. Θέλω να πω να περάσω τα χρόνια, δηλαδή στα 27, 28, 29. <στονίδευμα> ε, ε, μιλάμε ότι η εξέλιξη σου θα είναι τόσο και ραγδαία, ε, αλλά και παράλληλα σταθερή, που θα σου δώσει πάρα πολύ. με ένα μεγάλο αβαντάζ στην επαγγελματική σου καριέρα το θέλω πάρα πολύ βασικά αυτό θέλω να πετύχω ναι. θέλω να εξελιχθώ και σαν Αντωνία στο παιχνίδι μου γενικότερα θέλω να εξελιχθώ θέλω να φτάσω πολύ ψηλά όσο γίνεται αυτό, αυτό, αυτό προσπαθώ καθημερινά αυτό προσπαθώ καθημερινά να κάνω και θα το καταφέρεις είμαι σίγουρο. γιατί σου είπα είναι, παρά το νεαρό της ηλικίας έχεις το μυαλό σου εκεί που πρέπει και επειδή είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο παιδί το οποίο ξέρει ακριβώ ότι η κατεύθυνση αυτή είναι και απλά ζω και αναπνέει αυτό το πράγμα. Αυτό. Ε, έχω γνωρίσει πολλά παιδιά που μέσα στα χρόνια ξέφυγαν, ξεφεύγουν, κάπου ξεσπά, ναι, ναι. κάπου τα βγάζει. σε άλλε συνθήκε, σε άλλε καταστάσει, σε καστάσεις, αλκοόλ, σε, σε οτιδήποτε. Ε, που το μυστικό για να κρατηθεί εκεί είναι απλά να, βρεις, να παίρνεις κάποιες ανάσες και να φροντίζει και η ομάδα σου να σου δίνει κάποιες ανάσες εκεί που χρειάζεσαι. Αν χρειάζεσαι ένα μήνα στην ΚΟ για να πάρεις τις ανάσες, τότε αυτό πρέπει να γίνει. Παίζει μεγάλο, αυτό, αυτό που να σου πω, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα στην ΚΟ, είχα παίξει το παιχνίδι μου με την Μωυσίδου mm. στο, στο Θεσσαλονίκη, το MMA, που είχα χάσει ε, τότε. Είναι ανεβασμένο στο YouTube. Ε, ήμουν πιεσμένη ε, γενικότερα ψυχολογικά. Δηλαδή δεν ήμουν σίγουρη για αυτόν τον αγώνα. Γιατί η Μωσή του είναι μια πολύ καλή γκράπερ, έτσι Και εγώ είμαι striker. Mm -hmm. Οπότε ήμουνα. Ε, το σκεφτόμουν πάρα πολύ πώς θα πήγαινε το παιχνίδι. Ναι. Mm -hmm. ε, και γενικά με την προετοιμασία ήμουνα πιεσμένη γιατί έκανα και με τότε. Οπότε στην προετοιμασία μου είχε μπει και το MMA που ήταν μετά την προπόνηση την αποχηματινή μου, συν όλα τα άλλα. Ε... Οπότε ναι, μετά από αυτό το παιχνίδι, ε... ίσως και να απογοητεύτηκα λίγο μέσα μου. Πάνω σε τι, πάνω στο, στη, στη, στο MMA, σε στο, αυτό το δρόμο, ρε παιδί μου. Είπα, μπορεί και να μην κάνω τελικά. Γι' αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάς για kickbox, μιλάς για MMA. Για το MMA, γιατί ναι. MMA, σε στήλη MMA είχαμε παίξει. Δηλαδή στο έδαφος. Α, υπήρχε έδαφος. Υπήρχε, υπήρχε. Γι' αυτό, ε, Γι αυτό έχασα. Τέλο πάντων, δεν βγήκε το παιχνίδι μου. Το striking. το πήρε εκεί που ήθελε, ναι, Το λογικά, πήρε ναι. στο έδαφος, έδαφος. χωρίς χωρί να απαρατηθώ, αλλά το πήρε. Έτσι, ήμασταν κάτω Mm -hmm. Του τρει γύρου. Απλά πήρε πόντου ίσω από τα. Από ναι, από τα. Ήταν πάνω μου. Ρε. Ναι. Με κρατούσε με θέσει, Ναι, ναι, ναι. Οπότε, side οπότε, και Μπράβο, ναι. οπότε λογικό να πάρει το παιχνίδι. Ε, και μετά απογοητεύτηκα λίγο γιατί μέχρι εκείνη την φάση έκανα και σε με που Είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι, έχει πολλή λεπτομέρεια μέσα. Είναι άλλο στυλ. Ε, εγώ προέρχομαι από striking. Οπότε, μου είναι λίγο πιο δύσκολο mm -hmm. στο να παίξω το, το έδαφος στο παιχνίδι μου. Ε, οπότε, δεν έπαιξα ποτέ στο, το παιχνίδι που ήθελα με τη Μωυσήδου, γιατί ήθελα να παίξω ψηλά, ρε παιδί μου. Ήθελα να το παίξω στο παιχνίδι μου. Δεν το έκανα αυτό, δεν το κατάφερα. Και είπα ότι μάλλον δεν ε, κάνω για το MMA, ρε παιδί μου. Μάλλον, δεν το έχω και πολύ. Βέβαια, έκανα και πάρα πολύ λίγο καιρό. Είναι πολύ φιαστική απόφαση αυτή για την πίστη. Για μένα δεν ξέρω γιατί ήταν το έπαιξε σε αυτόν τον αγώνα. Χωρί να θέλω να. Ε, είχαμε κλείσει τότε για το MCP. Ε, που θα γινόταν το. το, το ο, δεν ήταν reality, ήταν, θα γινόταν στη τηλεόραση. Mm. Με τη, που ήταν 8 γυναίκε και πόσοι άντρε. Mm -hmm. Είχε γίνει αυτή η πρόταση. Mm -hmm. Επειδή δηλαδή, με το δάσκαλο θα πάμε, mm. το κάνουμε. Ήθελα να μπω. Δηλαδή θα θέλαμε να μπούμε στο MMA, έτσι, mm. στο στυλ αυτό. Ε, και να αντιπροσωπεύσουμε το δικό, μου, το δικό μας στυλ, το striking, στο όρθιο. Μπορείς να κερδίσεις ένα αγώνα, νομίζω, Με, ναι. ή Στο, στο όρθιο. Μπορείς, απλά εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Εξαρτάται πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Ε, και είπαμε θα μπούμε, θα το δοκιμάσουμε αυτό και μετά από αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο λόγο που ναι. δεν έγινε. Καραντίγηση, πε ναι. Δεν θυμάμαι. Ε, και μετά μα έγινε η πρόταση για το MCP και έτυχε να είναι η Μουυσίδου γιατί ήταν και άλλε. Η Νέτζα, η Χριστίνα νομίζω στην. Ε, δεν έχει παίξει μαζί τη. Όχι. Όχι ε. να έχω παίξει με την Νέτζα. Τη θεωρώ πολύ σκληρή. Πολύ καλό πολύ καλός αντίπαλο. Πολύ καλή η αθλήτρια. Θα, θα, ήταν, θα ήταν πολύ καλή. Ηταν ε, η Κάπρη. Και δεν ξέρω και ποιε άλλε ήταν. Mm. Ε, αλλά αυτό η Μωυσίδου ήταν. Η Γκράπλερ, παιδί μου, φοβόμουν. Εντάξει, ήταν. Είναι έμπειρη. Είναι έμπειρη. Αυτό. Και δεν βγήκε ποτέ το παιχνίδι μου. Απογοητεύτηκα λίγο. Αλλά είπα εντάξει. Οκ. Okay. Ένα αγώνα ήταν. Κοίτα, στο MMA, επειδή είναι ένα διαφορετικό. Εντελώ διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάνει grappling και θε να μπει στο MMA, ε, αν, αν η βάση σου είναι πάλι ή jiu-jitsu ή judo, δεν είναι τόσο δύσκολο. Γιατί όμω, δεν είναι δύσκολο να μάθει μπουνιέ ενώ είσαι. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει μπουνιέ. Στο έδαφο. Δηλαδή, από το έδαφο. Πού είσαι. Ε, θα δεις ότι τα dominations, δηλαδή αυτοί που κυριαρχούν στο κλουβί ενό αγώνα MMA, ναι. συνήθω συνήθως, καταλήγουν στο έδαφο οι αγώνε. Δεύτερον, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει τους πόντου στο έδαφο. Ναι. Ε, τρίτον, εάν ένα αθλητή είναι striking και ο άλλο είναι ε, στο παλαιστικό, να ξέρει ότι στα τρία πεντάλεπτα ή αν είναι ζώνη πέντε πεντάλεπτα, δηλαδή 25 λεπτά δεν θα καταφέρει να σε βάλει κάτω. Καταφέρει. Αν σε βάλει στα 25 λεπτά ή ακόμα και στα 15 λεπτά, δέχει 15 λεπτά μπροστά σου για να ρίξει μια φορά κάποιον που δεν ξέρει πώ να μηνθεί, όταν εσύ αποφασίσεις να τον πιάσει, ναι. τι γίνεται μετά, Πώ θα καταφέρει ο άλλο που δεν έχει κάνει τόσε προπονήσει για να παίξει με έναν ο οποίο μπορεί να είναι και μαύρη ζώνη στο τζουίτσου. Για μένα όμω έχω δει πάρα πολλέ φορέ ε, MMAers. Να κάνουν 6 8, μήνες. Striking, ναι. και 8 και 10 μήνε striking και να, να μπαίνουν να στο MMA. Μπαίνει. Ναι, μεγάλα παραδείγματα. Mm -hmm. Πάρα πολλά μεγάλα παραδείγματα. Ε, γιατί πιστεύω ότι κάποια φάση καταλήγει ο αγώνα κάτω. Και αν δει τώρα στο One Championship, όταν βάζουν γύρου ο οποίο παίζουν ένα MMA και έναν παίζουν, α πούμε, Mai tai, Ναι, το έχω δει. βλέπει ότι Εναι. είναι πολύ πιο εύκολο αυτό που κάνει MMA. Να πάρει και του δύο. Δηλαδή να παίξει ένα αγώνα striking κάπω να κερδίσει ίσω του πόντου και μετά στο δεύτερο γύρο, γεια σου! Γιατί αμέσω με το που ξεκινήσει Michael Johnson, πούμε, ε, ο Μάικλ Τζόνσον, ο Μάι ε, ο με το που ξεκινήσει για παράδειγμα, ο Μάι Τι ξεκινάει, σου κάνει. Θα πιάσει take down, τις, yeah. ναι, ένα take down, θα πάρει αυτό που θέλει και άντε εσύ μέσα τώρα στο My Type να καταφέρει να βγει από μέσα. Yeah. Θα σε, θα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή, αν κάποιο αποφασίσει αθλητή. Να ακολουθήσει το δρόμο του MMA για μένα είναι ότι πρέπει να κάνει με no γκι, ναι. δηλαδή χωρί τα γκι για jiu και πάλι για τουλαχιστον 15 1,5-2 χρόνια πριν αποφάσει ναι, να μπει ναι, μέσα. Ναι. Και όχι μόνο για να πάρει του ε, τους πνιγμού, να πάρει τι θέσει, του πόντου και να καταφέρει να φύγει από τι θέσει και να επιβιώσει ναι, για τον ναι, χρόνο ναι, που ναι, χρειάζεται. Έτσι ναι, έχει ναι. Ταπεινή μου γνώμη αυτή. Ναι. Ναι. Θέλει, Για... θέλει δουλειά. δεν Ές είναι απλό. ποτέ Δες... σου το τζιτσου. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Έχεις το δοκιμάσει Θα... όμως. Όχι. Ζίου ζήτου, όχι. Mm. Δεν ξέρω ποια διαφορά από την πάλι. Η πάλι είναι καθαρά. Ναι. το Το είναι ρωμαϊκό που λέμε. πάλι. Ναι. Δηλαδή, το... Έχω παίξει δύο αγώνες πάλι. Ναι. Ε, τώρα που Ξέρεις πως ασχολιόμουν με το MMA και έκανα έδαφος και mm -hmm. προσπαθούσα να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Έχω παίξει δύο αγώνες. Τον ένα τον κέρδισα την πρώτη φορά που είχα παίξει, mm -hmm. μόνο από τις θέσεις. Να έχεις μάθει τις θέσεις. Είχα μάθει λίγο. Δεν ήξερα πώς μετράνε του πόντου. Mm -hmm. Δηλαδή την ώρα μου είπαν πώς πρέπει να πάρεις τη θέση για να μετρήσει. Ναι. Και έναν side, τον... mouth. side mouth Και να κάνεις τη, την κίνηση. Και στο δεύτερο έχασα. Αλλά ναι, είναι λίγο είναι δύσκολο για μένα. Μ' αρέσει, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι μια φάση θα έρθει στο δρόμο σου. Έτσι πιστεύω. Το πιστεύει, ε. Ναι, και γιατί εγώ, θα, άμα, είναι... Άμα το δουλέψω... θα είναι κινήτρο για σένα. Και το MMA στα χρόνια θα δεις ότι θα παίρνει περισσότερες και περισσότερες... Γι' αυτό και θέλω να το... Και λεφτά. Και λεφτά, προφανώς. Ε... Πώς να ξεκινήσεις Τώρα λέμε, τώρα μιλάμε, δεν είναι, yeah. σημαίνει ότι είναι αποκλειστικό. Μπορεί να το ξεκινήσει, να το εντάξει μέσα στο πρόγραμμά σου, εντελώ αθόρυβα, να δει πώς αντιδράει πάνω σου. Έτσι και πάντα θα υπάρχει το striking, πάντα θα yeah. υπάρχει το kick. Και βλέπει πώ αντιδρά και σε αυτό το κομμάτι. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει ένα ο οποίο ασχολείται με το έδαφο είναι να νιώσει ωραία στο έδαφος. Ναι. Νιώθω καλά τώρα που είμαι εδώ. Έχω τις... Α... Έχ... Ε, αυτό που παθαίνει σοκ είναι ότι είσαι στο έδαφος. Και το είχα συζητήσει με τον Γιάννη Παλαιολόγο, αυτό, ο οποίος έχει μαύρη ζώνη στο τζιτσου, mm -hmm. αλλά για κάποιους ψυχολογικούς λόγους όλους τους αγώνες του είχαν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από το έδαφος. Από το έδαφος. Και το ψυχολογικό κομμάτι είναι ότι όταν, είσαι κάτω, ναι. πρέπει να νιώθεις το ίδιο καλά όταν νιώθεις και όταν είσαι πάνω. πάνω ναι. Άσε που οι προπονήσει αυτού του κομματιού και το πλάνο σου είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, σκέψου ότι επιλέγει τώρα και λε μαζί με τον προπονητή σου θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι μέσα στο ring ή στο κλουβί. Σκέψου ότι εκεί έχει ακόμα επιπρόσθετα άλλα. Σκέψου πόσα πλάνα μπαίνουν. Ναι, ναι είναι, είναι Στην πορεία. Και πολλέ φορέ όταν μπει μέσα, μελετά τον αντίπαλο σου και φτιάχνει ένα πλάνο γι' αυτόν και δεν ότι δεν σου βγαίνει και μετά πρέπει να το αλλάξει. Απλά να θυμάσαι ότι το Jutsu είναι ένα σύστημα. Είναι ένα σύστημα. Μαθαίνει 10-15 συστήματα που σε οδηγούν. Ναι. αυτό να... είναι. Πώ να σου πω, σαν να ακολουθεί κάτι. Παίζει ένα σκάκι. Ναι, είναι σαν να ακολουθεί κάτι. Ναι, ναι. Είναι πιο περίπλοκο. Εμένα μου εμένα, 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 αρέσει μ αρέσει πάρα πολύ το έδαφο. Το δοκιμάσα τα τελευταία χρόνια. Ναι. ενώ Μια ζωή μου άρεσε το striking. Ε, και ε, μ' αρέσει γιατί με βάζει το μυαλό μου συνεχώ στη σκέψη. Ότι Και ξέρεις, στη μετρόη. Το τι θα μπορούσα να κάνω και δεν το έχω κάνει, α πούμε. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, ναι, ναι. ναι Κατάλαβε. Ενώ ε, στο kick, ξέρεις... Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τι, τι μπορεί να κάνει για να φύγει. Σκέφτεσαι, μπορεί. Ναι. Ε, σκέφτεσαι. Θες, σίγουρα θε να φύγει. Αλλά πώ θα γίνει. Πώ θα γίνει, γιατί μπορεί ο άλλο να έχει εφαρμόσει όλε τι τακτικέ και τεχνικέ που να σε έχει καλά κλειδωμένο, ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. να έχει τα πόδια κάτω από το έδαφο και να μην μπορεί εσύ να κάνει αυτό που λέμε χελώνα, δηλαδή να διώξει τον αντίπαλο, mm. να μην μπορεί να γυρίσει τα πόδια γιατί σου τα έχει κλειδωμένα, ναι. τα χέρια σου να τα έχει σε έναν τρόπο έτσι που να μην μπορεί να κινηθεί, ναι. να θε να βγει από μέσα. Είναι και ένας... Είναι και καλό για κα, την αντοχή το υπάλληλοι πάρα πολύ και το ζυζίτσου. Πολύ όμως. Το είχα καταλάβει όταν έκανα μ.έ. και με είχε βάλει ο δάσκαλο του Δημητρίου, αυτός κάνει, mm -hmm. να παλέψω, ρε παιδί ό,τι ήξερα ή ό,τι μου έλεγε. Γιατί μερικές ονομασίες τις ε, καταλάβαινα άμα μου μιλούσε και τις έβγαζα. Ε, ότι σου φτιάχνει πολύ την αντοχή σου πάρα πολύ, δεν ξέρω. Εγώ έχω αντοχή, αλλά έσκαγα τις πρώτες φορές mm -hmm. στο έδαφος. Γιατί νομίζω προσπαθούσα να βάλω δύναμη εγώ. Ενώ δεν θέλει δύναμη. Πολύ. Δηλαδή θέλει ροή, θέλει... Σεξι, ξέρω, σεξι, ακριβώς όπως το λες, ανισχύ, ναι. θα πει ο κάθε άσπρη ζώνη που κάνει. Ναι. Και μετά από 7-8 μήνες, κοίτα στο YouTube πρέπει να φας ξύλο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το, το kickbox και το box έχουν ένα διαφορετικό εγώ. Ή τα άλλα μαχητικά. Το, στο jiu-jitsu είναι μια αποδοχή. Θα πάω και θα παίζω και να παρακαλάω να παίζω με άλλε ζώνε. Γιατί οι άσπρε ζώνε δεν ξέρω τι άλλε σαν εμένα. Αφού και αυτό ξεκίνησε χθε. Ναι. Και εγώ χθε. Θα βάζει αυτό τη δύναμη, θα βάζω εγώ τη δύναμη εκεί, θα είμαστε σαν δύο κουρέλια. Ναι, θα είναι. Αν παίζει με πιο μεγάλε ζώνε, τρώ ξύλο, σε εισαγωγικά τρώ ξύλο, και σ' αρέσει. Γιατί σου λέει, μην αναπνέεις τόσο, μην κάνεις αυτό. Σου μιλάει εκείνη την ώρα. Αυτό, αυτό. Μαθαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Ε, πόσο μάλλον να έχεις έναν ο οποίος είναι χαρισματικός στο να σου μιλάει. Δηλαδή να ξέρει να σου μεταφράσει. Ε, και να σου λέει, αφού βλέπεις το χέρι μου τώρα εδώ. Ναι, πιάσου δηλαδή και, και, μαθείς, και... Ναι, 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 Ενώ σε βλέπει και το πιάνει εσύ και όχι έτσι, πάρ' το α... διαφορετικά. Ακριβώς, ναι. στελή... Τη Την τεχνική, της. που πρέπει για να γίνει. Ναι, αλλά αυτό και να βιώσει μέσα σου, Αντωνία μου, και να γίνει τόσο γρήγορο, που να είναι thunder lightning strike, να πρέπει να γίνει σε τόσο αυτόματο χρόνο, θέλει πολύ, χρόνο. πολλά, ναι. πολλά χρόνια νομίζω. Πολύ εμπειρία, πολλή εμπειρία, πολύ τριβή για να το καταφέρεις, να το φτάσεις. Σωστό. θέλει. Σωστό. Οπότε... Ε, ποτέ δεν ξέρεις. <σχυ> ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά αυτό που λες για τη δύναμη έχεις δίκαιο. Δηλαδή, τι, τι σου απομένει, αφού στην αρχή δεν ξέρει το σύστημα, ναι. δεν έχει τεχνικέ, τι θα βάλει, βάζει τη δύναμη. Βάζει το χέρι σου να κάνει κάτι. Νομίζοντα ότι θα το κάνει, αλλά δεν ναι. είναι η δύναμη. Αυτό είναι. Και γαλακτώνει εσύ έτσι. Ο άλλο. Ο άλλο είναι. Σε έχει για πρωινό. Ναι, ναι. Άμα αν πετύχει κάποιο που μπορεί να σκέπω πάνω και σε παίρνουν και σε χορεύουν κανονικά στα πόδια. Ναι. Δεν είναι θέμα δύναμη, είναι θέμα τεχνική. Ε, οι ανάσσε, κι εγώ στην αρχή, όταν ξεκίνησα. Έλεγα, πάνε για μου, έχω πεθάνει και δεν έχω πεθάνει ποτέ στη ζωή μου σε μαχητικά, ρε παιδί μου. Ναι. πραγματικά. Πραγματικά. Μια η προπόνηση. Και, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Mm. Ε, αλλά εντάξει, παράλληλα είναι και συναρπαστικό. Ε, διατροφή σου. Έχει κάποιο είδο διατροφή διαφορετικό, α πούμε, ή είναι τρώτα πάντα και. Όταν. τρώτα <laughs> 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 πάντα και. <laughs> Όχι. <laughs> Εντάξει. υπάρχουν στιγμές που τρώω τα πάντα. Ναι. Ξεσπάω, δηλαδή. Ε, αλλά προσπαθώ όταν έχω τι προετοιμασίε μου και βασικά προσπαθώ να τρώω καθαρά. Τι στροφέ μου, τι σαλάτες μου, το κοτόπουλό μου, το ρύζι μου, τα αυγά μου. Mm. Αυτά γιατί με βλέπω ότι είμαι πολύ καλύτερα έτσι. Στι προπονήσει μου, σε αυτά που κάνω στην καθημερινότητά μου. Γιατί δεν είναι ότι έχω χρόνο. Mm. Πολύ μέσα στη μέρα γιατί τρέχω για την προπόνηση, μετά για την ενδυνάμωση, μετά πρέπει να κάνω το, γιατί κάνω και μαθήματα στο παιδικό στη σχολή, με έχει βάλει ο δάσκαλος στο παιδικό τμήμα με τα παιδάκια, που μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω. Mm. Ε, οπότε προσπαθώ να τρώω όσο πιο, γι... όσο πιο γίνα γίνεται. Θα το, θα, θα, θα το χαλάσω σε κάποια φάση. Ε, έτσι, Άλλα, φορά, συνειδητά. Θα αλλά συνετά μετά θα πω: Τι κάνει, εγώ μαζέψω λίγο. Γιατί δεν πάει. Δε, δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Το βλέπει οι προπονήσει. Άμα, άμα το τρως καθαρά, δεν το βλέπει ότι είσαι καλύτερο. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι νιώθω. Yeah. Ότι βγαίνουν οι προπονήσει πολύ καλύτερα. Είσαι υγιή. Βάζει yeah. κάτι σωστό μέσα σου. μάχη είναι το δεύτερο μυαλό. Το. Και επειδή όλα συνδέονται με το νευρικό σου σύστημα μέσα στο στομάχι ε, πας μια μέρα με, ένα, με άθλια φαγητά που θέλουν ώρες για να κάνουν πέψη. Ναι. Και λες ότι είμαι δύο κλικ ή τρία κλικ πιο αργός ή πιο βαρύς. Πιο βαρύς. Ναι. Αυτό. Ας πούμε Ένα, ένα φαΐ που καταναλώνει, που έχει ψηλά σε άλατα, δεδάνθρακες. Αλλά όχι καλούς, ενώ όχι δεδάνθρακες όπως ας πούμε, φας λιγορίζει, ναι. Μιλάμε για δεδάνθρακες όπως πιτόγυρα και διάφορα ναι. που είναι πασαλιμένα με σοσ με και διάφορα και το καθένα έχει τη ζάχαρη και τα άλλα του τι γίνεται, καταλώνεις πάρα πολύ νερό για να σου φύγει αυτή η δίψα ναι. αυτό το dehydration και το σώμα σου είναι πολύ πιο βαρετό μετά και νιώθεις λες και κουβάλας κάτι έξτρα είναι, είναι, πάνω σου είναι, είναι, ναι. είναι, είναι, πάρα πολύ γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάτι που κάνουν αρκετή λάθος κάποιες φορές μπορεί, ας πούμε, ενώ στα κοψίματα τους μετά να θέλουν να γεμίσουν και γεμίζουμε πολύ λάθος φαγητά και τους βγαίνει πολύ λάθος αγώνας. Και είσαι βαρύ στον αγώνα σου. Ναι. Σου έχει τύχει αυτό ή... Ε, μου έχει, έχει γίνει στο... Όχι, νομίζω δεν μου έχει τύχει. Ναι. Δεν το κάνω ποτέ, όχι. Όταν κόβω, όταν χρειάζεται να κόψω, πίνω πάρα πολύ νερό μετά. Δηλαδή και όταν τρώω, τρώω σωστά το φαγητό μου. Mm. Την πρωτενη μου, το κρέα μου, το εντατάθρακά μου. Ναι. Δεν, δηλαδή, αυτό το, το, το να, το να φάω κάτι που, έχω, που θέλω καιρό να φάω, το κάνω μετά τον αγώνα. Ναι. Δεν θα το κάνω πριν. Γιατί ξέρω ότι δεν θα, δεν θα λειτουργήσει θετικά. Εντάξει, μια σοκολάτα, κάτι για τη ζάχαρη, ξέρεις, ναι, που, εντάξει, αυτό για είναι. το τόσο καιρό που έχεις κάνει τη διατροφή και σου λείπουν να, σου λείπει η ζάχαρη και το γλυκό από τον οργανισμό σου, ναι. Αλλά αυτό το προτιμάω. Όταν είναι να κάνω διατροφή, τη την κάνω σωστά. Ε, εντάξει, ναι, εννοείται ότι κυρίως τις τελευταίες μέρες χρειάζεται να είσαι on point. Ναι. ναι. Ε, μιλώντας για μελλοντικά σχέδια, ναι. κλείνοντας τα μάτια, ναι. που έλεγες να φτάσεις μια μέρα, ποιο είναι το κορυφαίο, ποιο είναι το όνειρό σου, πούμε, που λέτε, πω, παιδί, μου, σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλω να παίξω στο one. Mm -hmm. Θέλω πάρα πολύ και στον Glory. Okay. Αλλά το one είναι. πιο. Το top. και εγώ για το one θα έλεγα. Ότι το top. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Το ελπίζω. Γιατί να μην γίνει. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις Έχουμε κάποια παιδιά Αλλά εκεί. Αλλά θέλω πολύ να φτάσω εκεί. Θέλω πάρα πολύ να φτάσω. Έχει, έχει παιδι... Η πόρτα είναι ανοιχτή από τη στιγμή που έχουμε δει Έλληνε. Ναι. Στο Φορείδη, ο Άγγελο Ναι, 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 ναι. Ε, Ποιο άλλο είναι. Και, ναι, ναι. Δεν το βλέπω γιατί να μην γίνεται από τη στιγμή που εσύ συνεχίζει να έχει τις αποδόσεις που χρειάζεται. Μα γι' αυτό. Γι αυτό... Γι αυτό παλεύω. Αυτό που σου είπα πριν, ότι θέλω να φτάσω στο μεγαλύτερο ring του κόσμου να παίξω. Ναι. Θέλω να φτάσω και εκεί. Θέλω να το καταφέρω. Να το καταφέρω με το δάσκαλό μου. Αυτό. Γι' αυτό παλεύω. Και έχει ανέβει πάρα πολύ το 1 Πάρα πολύ. Το πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ, πολύ. πολύ Όχι τόσο. One championship. Συγγνώμη, τι. One championship. Έχει πολύ ανέβει διδυτεύτες. πάρα πολύ. Ε, και μ' αρέσει που έχουν μπει μεγάλα ονόματα μέσα. Έχει πάρα πολύ δυνατό. Του μα, μα είναι τους βλέπεις και είναι εξωπραγματικοί έτσι. Mm. Εγώ Εγώ βλέπω έτσι. κάτι θέλω να του μέσα Τι με κάτι κάνουν. βαμμένα μαλλιά. Τι κάνουν. Υπάρχει αυτό το μοντέλο του Ρόταν που το, το, έχουν. Βλέπω ότι που νομίζω ότι είναι ήδη. Δεν ξέρω, είναι ένα μοντέλο το οποίο λέω. Φαμπαλάγια. Απίστευτοι αθλητέ. Είναι αλλιώ. Και στι γυναίκε. Αλλιώ. Αθλητρίε. Πολύ καλό. Ναι, έχει, έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει μαζέψει αθλητέ από όλο τον κόσμο. Και όσο πάει, ανεβαίνει συνεχώ. Αυτό είναι. Αυτό ναι. είναι. Είναι τι μεγαλύτερε οργανώσει. Mm. Έχεις, Έχει. Μαζεύει φοβίε. Δηλαδή, να ε, σου έχει τύχει ας πούμε, το μυαλό σου να κάνει κόλπα στα χρόνια και ενώ, στα χρόνια στους αγώνε και να σου βγαίνουν φοβίε. Στην... Όχι από το άγχο που λέγαμε πριν, φοβίε. Για να σταματήσω. Τους... Για να σταματήσω τι εννοεί φοβίε. Φοβίε, α πούμε, με τον επόμενο μου αγώνα, ας πούμε γιατί είναι τόσο καλό, α πούμε. Γιατί. Ε, Μία φοβία που με είχε πιάσει ήταν ε, στο Βέλγιο. Ναι. Όταν είχα παίξει με κοφτά γάντια. Mm. Φοβόμουν. Ο πρόσφατο αγώνα. Ο πρόσφατο αγώνα. Γιατί είχα ξαναπαίξει με την Βελγίδα, ναι. κικ, ε, στο Βέλγιο την πρώτη φορά, την κέρδισα μετά. Ε, παίξαμε το δεύτερο με κοφτό. Υπήρχε ο φόβος του κοφτού χαντιού mm. πάρα πολύ um, στο, μυα... σάρι. στο μυαλό μου. Ότι είναι μικρό, ότι μπορεί να περάσει από παντού. Ότι είναι... μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά το mm -hmm. κοφτό. έτσι. Βέβαια. Πολύ μεγάλη ζημιά το κοφτό και το κατάλαβα. <laughs> Μετά <το laughs> <τον πήγε>. κατάλαβα. <laughs> δηλαδή, Το είδα στα μάτια μου, αυτό το αίμα τη πάνω μου. Yeah. Και φοβόμουνα μη τυχόν και φα... Oh. Όχι χάσω. Όχι να χάσω. Μη τυχόν και φα αυτές Που σε βγάζουν νόκαουτ, που σε τελειώνουν. Ναι, ε, που... που σε τελειώνουν. που Είναι, είναι μπουνιές, ρε παιδί μου. Ναι. Ε, του αλλο Βέβαια. Δεν είναι ούτε δωδεκάρη, ούτε δεκατεσάρη, ούτε δεκαεξάρη. Ναι, 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 που... Θα έχει μια άμυνα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα έχει μια καλ... καλή άμυνα θα, δεν θα περάσει τόσο ναι. εύκολα. Ενώ το κοφτό ήταν αυτό, ήταν ο φόβο μου. Δεν το είχα πει στον δάσκαλο και μου λέει: Μην αγχώνεσαι, δεν είναι κάτι παραπάνω από, από τα γάντια ναι, ναι. Ναι, ναι, Εντάξει, προσπαθούσα να με καθυσυχάσει αλλά εγώ στο μυαλό μου είχα ότι θα φάω νοκάουτ. Είναι και διαφορετικέ οι, οι άμυνε. Κα... Ναι, μα πρέπει να σε εδώ. Τα Άμα είσαι εδώ, τραυματίζει. Πρέπει να πρέπει... ανοιχτά εσένα. τα χέρια σου. Πρέπει να είσαι εδώ. Ναι. Και θέλει και... μετακίνηση με τα χέρια σου. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ πάτη. Ναι, ε, τα, ναι, να σπάσμα, ενώ με το γάντι μπορεί να κλειστεί και να κλείσει όλο το σώμα. Αυτό, αυτό, αυτό. Με το κοφτό ήτανε, μου φαινόταν πολύ. Το φοβόμουν πάρα πολύ. Και του είπα χαρακτηριστικά, θυμάμαι ότι γυρνάει και του κάνω. Άμα φάω ξύλο, Άμα δεις ότι τρομπουνιέσαι, σταμάταμε. Mm. Δεν θέλω να χαλάσω. Ναι, ναι. Και, και μετά του κάνω ακριβώ καπάκι μετά από αυτό, του κάνω. Θέλω να κερδίσω. Πριν ξεκινήσει ο αγώνα, ή όταν Μόλι ε, ήμασταν ακριβώ πριν μπούμε. Για να μα φωνάξουν, έτσι. Του λέω αυτό που σου είπα, ότι σταμάταμε. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο του κάνω: Θέλω να κερδίσω. Τον κοιτάζω μάτια και του κάνω: Θέλω να κερδίσω. Και μου κάνει Θα κερδίσει. Έλα, εσύ. Και μπήκαμε Βεβαιρό. μέσα Φοβερό. Switch on, ε. κάτι, ναι, κάτι, ναι. κάτι στο. Πάντα λέω, όταν λέω: Θέλω να κερδίσω και το κάνω. Νομίζω είναι αυτό. Δεν ξέρω τι, τι παθαίνω. Ναι ξέρω τι πάθεν. Πραγματικά. <laughs> Άμα δεν ξέρει, εσύ μπορεί ξέρω. Πραγματικά. <laughs> Στην Κωνσταντινούπολη έχει ναι. αγώνα. Με τη Ναι. Με νοκάουτ. Ε, ναι, ήταν το round που την πέτυχε. Ήταν ο πρώτο MMA αγώνα μου εκεί. Mm. Ε, Επαγγελματικό. Μπήκα, μπήκα κατευθείαν εκεί. Ε, Καλό ήταν. Στον πρώτο γύρο με έπιασε, στο έδαφο. Πάλι καλά δεν ε, κατάφερε να μου με, να με πάρει πνιγμό γιατί οτιδήποτε mm -hmm. ή την είχε πάει και στα σχοινιά yeah. στο, στο πλέγμα. Ε, και ήμουνα. με είχε, είχε, είχε τραβήξει. Δεν είχε περάσει καλά το χέρι τη. Δηλαδή yeah. φαινόταν ότι είχε, το, είχε, το είχε περάσει, δεν το είχε περάσει. ήμουν εδώ. Δεν ήταν βαθύ, ναι. Δεν ήταν βαθύ μέσα να με mm -hmm. κόψει. Ε, και περίμενα, άκουσα, άκουγα, το, άκουγα τον Θεβάνου στο δάσκαλο που έλεγε Μισό! Άντεξε! Δεύτερο, 30 δευτερόλεπτα! 30. Λέω. 30. 30. 30. 30 σε κάποια φάση, όταν ήμασταν στο έδαφο, ε, σκέφτηκα από μέσα μου να κάνω tap. Δεν ξέρω σε ποια φάση ήταν. Ε. Όχι ότι με είχε πιάσει κανονικά, γιατί δεν κατάφερε Απλά να. Απλά φοβηθήκε μου... ότι πήγε στο έδαφο. Ναι. Αυτό που σου έλεγα πριν, με την ψυχολογία. Με φόβησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή και λέω: Δεν θα τα καταφέρω, θα χάσω, θα κάνω tap. Και λέω: Όχι. Τη γύρισα εκείνη τη στιγμή, μετά με ξαναγύρισε και όταν φτάσαμε στο πλέγμα, Άκουγα το δάσκαλο που λέει μισό, 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 δηλαδή 30 δευτερόλεπτα και λέω άντεξε. Να πάμε στο δεύτερο γύρο. Άντεξε, 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 άντεξε. Ε, και το κατάφερε. Μα είναι φοβερό το ότι κάνει, α πούμε, παίζει αγώνε που έχει γκράπλινγκ μέσα και εσύ δεν κάνει γκράπλινγκ. Δεν είναι φοβερό. Δεν κάνω γκράπλινγκ. Αυτό δηλαδή, αυτό στην Τουρκία μου είπε ο δάσκαλο, εκεί πήγαμε χωρί να ξέρουμε τίποτα. Mm. Από MMA, τίποτα. Τίποτα, δεν είχα κάνει. Ε, είχαμε κάνει πάρα πολύ λίγο, γιατί ήταν να πάμε στη Σουηδία στο All Star. Ah, ε, Το Μιχαήλ. Πριν την καραντίνα, νομίζω. Yeah. Είχαμε κάνει πάρα πολύ λίγο. Λίγου μήνε. Για να μπούμε στο κλίμα. Με ένα παιδί που, πολύ καλό. Ε, μετά σταματήσαμε. Λόγω τη καραντίνα. Εκεί τα ξεχνάμε. Μου πόσο να. Λίγο, Λίγου μήνε κάναμε. Τρει-τέσσερι μήνε. Και μετά όταν ε, μου κάνανε. Είπαν στο δάσκαλο για την πρώτη. Γιατί ήταν να παίξει η Δημητρούλη, χαρά. Mm. Με, την, με την Τουρκάλα. Απάντησα ναι, κατευθείαν. Δεν ξέρω, χωρί να το σκεφτώ. Ήταν επαγγελματικό όμω, MMA. Mm -hmm. Βέβαια ήξερε ότι η Τουρκάλα ήταν kickboxer, έτσι. Νομίζω ήταν έπαιζε περισσότερο kick. Η Σιγκιούλ. Οπότε πσ, λέω. Η, 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 και... Για τη Σεμπεριέ μιλά. Σεμπεριέ, ναι. ναι. Ήταν του kick. Ναι. Ή τέτοιο. Αλλά λέω εντάξει. Εκεί ήμουν λίγο πιο safe, ένιωθα πιο safe. Τι λέω εντάξει, παίζουμε λίγο το ίδιο στήλο, οπότε μπορεί να πάει και ψηλά το παιχνίδι. Να μην θέλει ούτε η ίδια να πάει κάτω. <σχ> <σχ> ναι. Ε, αλλά αυτή μπήκε κατευθείαν για κάτω. Τα δέματα στο παιχνίδι, ήθελα να με κατεβάσει, να, πάει, να το παίξει αλλιώ. Νομίζω ότι όλα σου τα MMA θα είναι έτσι. Θα με πάνε <σχ> κάτω. όλοι. Ε, ναι, προφανώ. Όλοι, όλοι, όλοι. Μα το λένε όλοι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Αυτό με προβληματίζει. Το ότι ξέρεις, θα σου λένε ποια είναι η αδυναμία του άλλου. Δηλαδή, πώ μπορώ να κάνω εύκολα αυτόν τον αγώνα. Ναι. Καταλαβέ. Θα κυνηγήσει το γρήγορο submission. Αυτό, αυτό. Ή το dominant κάτω. Αυτή είχε μπει κατευθείαν για. Να... Take down, ναι, για, για, take down. Ναι. Είχε βάλει και ταινία στα γόνατα. Ήταν έτοιμη. Την είδε ο δάσκαλο και μου λέει την ώρα που έμπαινε, μου κάνει. Θα, θα μπει για έδαφο. Έχει μπει για έδαφο. ε. Ναι. Ο θα φάνησε, ναι. Ναι. Αυτό. Οπότε έγινε και αυτό και εκεί μεγάλη χαρά πήρα. Ναι. Ε, θα προτιμούσα βέβαια να είχα ένα background στο MMA, ένα mm -hmm. τεχνικό, Ναι. Να είχα περισσότερε εμπειρίε πριν μπω στο επαγγελματικό. Γιατί όταν μπαίνει κατευθείαν στο επαγγελματικό, νομίζω. Σε βάζουν ε, στο 1-0. Κάνει το σερίσου, τον τεμπούντο σου, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Όπως, ε, γίνεται. Αυτό. Εν τω μεταξύ, σαπή, ήταν και 33 χρονών, νομίζω. Ναι. Όταν, δηλαδή ήταν πολύ πιο μεγάλη. Ήταν μεγάλη, το, 20, το 22 παίξαμε. Ναι. ναι. Κάτσε κάπου, έχω τον αγώνα εδώ. Νομίζω. Απλά δεν ξέρω πού ακριβώ ήταν. Δεν είναι μεγάλο. Ήταν στο δεύτερο γύρο ναι. ο αγώνας. Ε, κάπου έχω τον νοκάουτ. Δεν ξέρω αυτό. Ναι, εδώ τη ζάλισε. Εκεί στα μάτια το κατάλαβα. Ναι. <laughs> Ο Θεοφάνης. <Θεός> <laughs> <laughs> τι ωραία. Αυτό. Δεν μ' άρεσε που δεν ήταν σεβαστική η Σεγγιούλ. Γενικότερα. Πριν τον αγώνα ή μετά. Και πριν και μετά δεν ήταν. Αρχικά ήρθε δυο κιλά. Διότι Εδώ δεν είχε <laughs> καταλάβει τι έγινε. Γιατί το διακόψε, είπε. Ναι. <laughs> Έλεγε <γιατί διακόψε, laughs> <laughs> η Η σφαγόνα του. <laughs> Ναι. Ήταν νομίζω δύο κιλά πάνω. Ναι. Απλά δεν, δεν ένιωθω ότι ήταν σεβαστική. Α πούμε με την Πελγίδα που είχαμε παίξει πρώτον αγώνα και παίξαμε και τον δεύτερο. Ήταν ε, παρόλο που ήρθε δυόμιση κιλά και αυτή παραπάνω. Στη εκο... ζύγηση. Και, και, πώς πέρασε. Στην, στην, επίσημη. καλά και πέρασε. Ναι. Πώ γίνεται να Γίνεται. Πήραμε το μερίδιό μα. Είπαμε. Α, α, okay. Οπότε ναι, ήταν σεβάστηκε τον. Γιατί εγώ είχα κάνει. Δεν γίνεται να κατεβαίνω κιλά εγώ και να, να πάω να μου σωστά και να έρχεσαι ξέρω, ναι, δύο ναι. κιλά πάνω κτλ. Και να, το, να είσαι και. να μην με σέβεσαι, ρε παιδί μου. Γιατί και μετά τον αγώνα δεν ήταν, δεν μου δώσει το χέρι να με χαιρετήσει mm. κτλ. Ε, δεν μ' αρέσει αυτό γενικότερα. Πιστεύει ότι μπορούσε να έχει να κάνει και με το θέμα εθνοδιότητα. Το ότι θα μπορούσε ίσως, να ίσως, ζω, ναι, αλλά... Το πήρε και κάπω εγωιστικά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ από την Τουρκία περιμένουν κάτι παραπάνω κόσμο. Προφανώ περιμένουν κάτι παραπάνω yeah. από εκείνη. Προφανώ. Yeah. Αλλά εντάξει, δεν δε μ' αρέσει. Α πούμε, άμα ερχόταν εδώ πέρα, δεν θα. Είναι και στον άνθρωπο. Σε δεν. έχω δει σε αγώνε και θέμα... έχει τεράστιο σεβασμό και έχει καλή σχέση και από ό,τι ακούω με άλλε αθλητρίε. Αθλητρίε, ναι. δεν, δεν μπορεί να, παίζω, να παίζουμε ξύλο, να παίζουμε τον αγώνα μας, να κάνουμε ωραίο αγώνα. Ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά είμαστε... Δηλαδή μου έχει σεβασμό στον άλλον. Ακριβώ. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν μπαίνουν όλοι στο ring. Ναι. Δεν μπαίνουν όλοι στο ring. Οπότε σέβομαι κάθε αντίπαλο. Κάθε αντίπαλο. Εάν καταλάβουμε ότι ο αντίπαλος... <στονίκης> ναι. Που βρίσκεται απέναντί μας εκείνη την ώρα στη ζηγηση mm -hmm. που είναι το πρώτο, take down, το πρώτο stare down που έχουμε για πριν τον αγώνα ο λόγος που του δίνω το χέρι στον αντίπαλο μου είναι για τον ευχαριστήσω που βρίσκεται εδώ γιατί χωρίς αυτόν το συγκεκριμένο άνθρωπο εγώ δεν θα ήμουν εκεί εκείνη Ακριβώς. την ώρα Ακριβώς. αν από αυτό το πράγμα κερδίσουμε κάποια πράγματα, ένα καλό αγώνα, λεφτά, οτιδήποτε, είναι για το λόγο ότι είμαστε κι εμεί οι δύο εκείνοι. Δεν μπορούσε να γίνει δούμε. με τον ένα άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Του δίνει το χέρι και τον ευχαριστείς. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Θα είμαστε πάλι για 15, 20, 25 λεπτά, 5 λεπτά, 2 λεπτά. Αυτό, αυτό. Από εκεί πέρα, μα θε, αύριο ανταλλάζουμε στη, ε, ε, τηλέφωνα, Instagram και διάφορα και πάμε και για κάμια μπύρα μαλάχη. Αυτό αυτό, αυτό. αυτό, Ποτέ δεν ξέρει. Δηλαδή. Ναι, δεν έχει να χωρίσει κάτι με τον άλλον. Ακριβώ. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Μοιράζει ένα ρινγκ, μοιράζει τον υδρότα σου, μοιράζει τι προσπάθειέ σου, ό,τι έχει κάνει mm -hmm. μέχρι να φτάσει στο ρινγκ και να τον αντιμετωπίσει. Ναι, ναι, ναι. Χάσει κερδίσει. Έτσι. Ναι. Δεν θα κερδίσει πάντα. Να είσαι σεβαστικό και όταν κερδίζει και όταν χάσει. Ναι. Αυτό είναι. Και με τον εαυτό σου το ίδιο. Αυτό είναι το όμορφο. Και Ρίτσα, πολλέ φορέ ένα αντίπαλο γίνεται ένα ναι μαζί σου, είναι το αλτερικό σου. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπει, α πούμε. Απέναντι σε μια φωτογραφία, σε έναν καθρεφτή που εσύ βάζει και λε αυτό είναι, είναι ο αντιπαλό μου για του επόμενου τρει Είναι πολύ μεγάλο αγώνα, είναι ο μεγάλο αγώνα τη ζωή. Όπω βάζει και τον αυτό. Ακριβώ. Αυτό ο άνθρωπο αύριο έχει κάνει καλύτερο σε ένα. Οι προπονήσει που έχει κάνει, τα κίνητρα που έχει πάρει, Ακριβώς. σε έχει κάνει καλύτερο. Ακριβώ. Ε, άρα δεν υπάρχει και λόγο. Και μέσα το παιχνίδι κερδίζει. Άμα παίζει με καλύτερου, ναι. πιο έμπειρου. Ε, βέβαια. Κερδίζει πάρα πάρα πολλά. δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία η ή νίκη. Το τι παίρνει είναι το θεμα mm -hmm. Σωστό. Πολύ σωστό. Από έναν αγώνα. Τι έχει πάρει, τι έχει κερδίσει. Ε, ε Όπω ξεκίνησε η κουβέντα μα πριν με το ιστορία που μου είπε με τα κιλά, είχα κερδίσει ναι. σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τι, το ότι πάτησα μέσα στο ρίγκ. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Είσαι για ένα πρόσφατο αγώνα τώρα στο Βερολίνο. Ναι. Ε, Σκάσε το όνομα της. Σαμιρτζάμι, κάτι Κάπου τέτοιο. Έτσι, ήταν, Όπου ήταν αυτή. νομίζω από τη Γερμανία ή Τουρκά, αλλά είχε και το κετσίμα του Τούρκικη. Ε, μπορεί να είναι, επειδή έχει πάρα πολλούς εκεί, Τούρκους, ναι, ε, Ο, ε, ο Γερμανίας. διοργανωτής Τούρκος ήταν. Ε. Okay. Ε, ήταν πρωταθλήτια παλιά, η κοπέλα. Ήταν αγώνας του WKU. Ναι, για ζώνη. Ε, Κλείστηκε μέσω του Πολίτη, mm -hmm. του Στέλιου. Ναι, ναι. Και παίξαμε. Ε, μπήκα στον πρώτο γύρο. Ε, ο αγώνας τελείωσε με μέτρημα. Με τρία μετρήματα, νομίζω, στο δεύτερο γύρο. Αυτό. Πήγε πολύ καλά. Προετοιμάστηκα πάρα πολύ καλά πριν ε, από τον αγώνα αυτόν. Αλλά εντάξει. Όλα καλά. Νομίζω πήγε όπως έπρεπε. πήγε όπως έπρεπε. Πήγε όπω έπρεπε. Ε. Ναι. Ποιο αγώνα σου έχει μείνει έτσι, ρε, παιδί μου. Στη στο μυαλό που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Λόγω κάποια κατάσταση, οποιασδήποτε. Ο αγώνα στο Βέλγιο, ο πρώτο με την. με την Κόναρτ. Mm. Γιατί είναι πρωταθλήτρια του Infusion, έχει τη ζώνη νομίζω του Infusion. Είναι σε κατάταξη, ήταν σε κατάταξη ψηλή νομίζω. Είναι, ναι. μου φτασμένη αθλήτρια, έχει τα χρόνια της, έχει την εμπειρία της έχει πάρει πολλά παιχνίδια, πολλά παγκόσμια νομίζω οπότε ε, είχα αρχικά έκανα τη διατροφή μου έκανα τις προπονήσεις μου είχα έρθει από COVID ήταν να στην Τουρκία τότε πριν τον αγώνα μου με την Κόναρτ και έπαθα COVID έκατσα δύο εβδομάδες στο κρεβάτι και μετά από το COVID ήμουνα λίγο αδύναμη το ένιωθα yeah. γενικότερα Anyways δεν είναι αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ε, αυτός ο αγώνας ήταν ε, αυτός που θα θυμάμαι. Και, αυτός και, 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 και ο δεύτερος αγώνας με τα κοφτά γάντια. Mm. Αλλά ο πρώτος, ξέρεις, γιατί, γιατί είχα κάνει πολλές θυσίε για να παίξω με την τέτοια, με την Κόναρτ. ήταν ευκαιρία μου ήξερα ότι θα παίξω με μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια, οπότε ήθελα να παίξω καλά. Ήταν στη βαρή αθλήτρια και είναι στη βαρύ αθλήτρια. Ήθελα να παίξω καλά. Mm. Ήθελα να κερδίσω μέσα στο Βέλγιο. Γιατί ξέρει ότι όταν πα εξωτερικό δεν είναι τόσο εύκολο να κερδίσει. Ε, ναι, Γιατί πρέπει να κερδίσει και του κριτέ. Αυτό. Και ήμουνα στα καλύτερά μου. Όντω ήμουν στα καλύτερά μου. Πήγα στη ζήτηση, ήμουνα κομπλέ. Παίξαμε τον αγώνα. Τρεις γύρους με κυνηγούσε ε, για να, ξέρεις, να με ξαπλώσει. Mm -hmm. Έφαγα στο δεύτερο γύρο. Αρχικά παίζαμε ασταμάτητα. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Που, δεν υπάρχει αυτό σε βίντεο. Δεν το τραβήξανε. Δεν ξέρω γιατί ήταν μια, μια διοργάνωση δε που δεν είχε. Οπότε δεν το έχουμε. έχουμε. Έχουμε ένα μικρό κομμάτι στο YouTube που έχουμε ανεβάσει. Mm -hmm. Αλλά παίζαμε ασταμάτητα τρεις γύρους. Όταν σου λέω σταμάτητα. σταμάτητα με κυνηγούσε, εγώ άλλα γωνίε, χτυπούσα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Έπαιρνα πόντου, δεν ήθελα να φάω νοκάουτ, πίεζε όμω. Σε κάποια φάση, στο δεύτερο γύρο, τρώω ένα διάρι τεσάρι. Κάνω έτσι. Έκανα αυτό. Στη γωνία μου είχε κλείσει. Ε, μετά συνέχισα. Αλλά κάθε φορά που έβγαινα από τον γύρο, σταματούσε ο γύρο, έλεγα στο δάσκαλο, είχα γαλακτώσει. Δεν μπορούσα να ανεβάσω άλλο. Από την κουράση. Το τρέξιμο που σου κάνει. Ε, είχα γαλακτώσει. του λέω δεν μπορώ. Να δώσω άλλο. Αλλά μόλι έμπαινα, μόλι χτυπούσε το καμπανάκι. Με αυτόμα με τίποτα. Δεν ένιωθα δε τίποτα. Έπρεπε να παίξει, έπρεπε να κερδίσει. Θε να κερδίσει. Ε, Κάντο. Τελικά. Κέρδισα. Και δεν το πίστευα ότι κέρδισα έτσι. Λέω: Αποκλείεται. Εν τω μεταξύ, το κατάλαβα ότι έχασε εκείνη τη στιγμή, όταν τελείωσε ο αγώνα. Οπότε λέω. Ναι. Να... Ήταν, ήταν ναι, ένα στόχο που θέλαμε να το καταφέρουμε το δάσκαλο. Ναι. Ήταν κάθορες στην κοΐα να πας στο επόμενο βήμα. Ναι, μα ήταν... Ναι. Και κέρδισα και ήμουνα και πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτός ο αγώνας ήταν... Και μετά αυτό με το κοφτό που έγινε... Ο δεύτερος αγώνας. Ο δεύτερος αγώνας, που και εκεί πήγα... Εκεί πέθανα στην προετοιμασία. Νομίζω κάναμε την καλύτερη προετοιμασία που είχαμε κάνει ποτέ το δάσκαλο. Ε... Είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν κοιμόμουν από το άγχος... Mm κοιμόμουν ξημερώματα, ήμουν εξαντλημένη μετά στις προπονήσεις πρωινές, δεν, μουνά δεν, δεν ξεκουραζόμουν σωστά. Αλλά έκανα τις προπονήσεις που έπρεπε. Δεν ξεκουραζόμουν καλά. Ε, πήγε καλά κι αυτός. Νομίζω, επειδή είχα το φόβο μέσα μου ότι, ξέρεις, δεν θέλω να φάω μπουνιά, μπήκα έτσι μέσα. Δεν ξέρω πώς βγήκε εκείνη τη στιγμή αυτό. Είδα ότι πέρασαν οι δύο πρώτες μπουνιές ότι κούμποσαν πάνω τη. Οπότε μετά πήγα και το κυνήγησα. Το κυνήγησα και έλεγα από μέσα μου πότε θα το σταματήσει, πότε θα ξαπλώσει, πότε θα ξαπλώσει, πότε θα ξαπλώσει. Γιατί ήταν ένα δίλεπτο που χτυπούσα σε ρί. Οπότε μετά από κάποια στιγμή, προφανώ θα γαλάκτονα. Στο... Ήτανε... Θα παίζαμε 5-3 λεπτά. Ή πεντα λεπτα ναι. Οπότε μετά το δίλεπτο θα γαλάκτονα. Ναι, ναι. Άμα παίζει συνέχεια και κυνηγά, ε, κυνηγά, κυνηγά. Οπότε λέγαμε μέσα μου ότι θα το σταματήσει, θα το σταματήσει, θα το σταματήσει. Ο Δήτη ήταν δίπλα. Ε, και το σταμάτησε γιατρό σου. Ναι. Και ένιωθα. Το αίμα τη πάνω μου. παιδί μου. Ε, ναι. Το σπλάτ. Το σπλάτ πάνω μου. <laughs> ε, φοβερό αυτό το πράγμα. Ε, ανατριχιαστικό. Ναι. Ανατριχιστικό. Το έχω μπει κι άλλο αυτό. Δηλαδή με το γάντιτο Τεσσάρι. Λοιπόν, το και έκανε αυτό. Έκανε έτσι. Και δεν δε καταλάβαινε εκείνη την ώρα ότι ήταν το αίμα. Γιατί χτυπούσα. Την έβλεπα, αλλά δεν καταλάβαινε ότι όντω πεταγόταν το αίμα τη πάνω μου. Ναι, ναι, ναι. Μετά, το, μετά όταν σκουπίζουν, λες, μετά, τώρα είναι δικό μου αυτό. Ναι, μετά. Γράμματα, ναι. η μαμά μου νόμιζε ότι ήταν δικό μου. Φαντάσου. όταν ναι, ναι. το έβλεπε. Αυτό. Πήγε και καλά και αυτό. Και μετά ήρθε η ή τετράδα, νομίζω, μετά το Βέλγιο. Ή έπαιξα κι άλλο, δεν θυμάμαι. Mm. Αλλά ήταν καθοριστικό αγώνα. Ήταν Είτε καθοριστικός. Πλέον. Κάνεις αγώνες με τεσσάρια. Ε. Συγγνώμη, κάνεις, κάνεις προπονήσεις με τεσσάρια ε, για να νιώθει καλύτερα. Στην προετοιμασία μου έκανα, mm. ναι. Ε, έκανα με τεσσάρια. Άνοιγαν πολύ τα χέρια μου με τα τεσσάρια και τι πουνιέ μου, mm. πάρα πολύ. Ε, απλά επειδή δεν το είχα συνηθίσει, μάλλον γι' αυτό ξέρει, δεν είχαν ψηθεί τα χέρια μου. Ενώ ήταν δεμένα καλά τα χέρια σου. Ήταν δεμένα. Και έβαζε και γάζες από μέσα, ξέρει, όταν άνοιγε. Πάλι άνοιγε. Ε? Άνοιγε πάλι, δεν ξέρω. Αλλά προφανώ yeah. μ' αρέσει το τεσάρι. Ε. Yeah. Είναι αλλιώ το χτύπημα. Νιώθει στο yeah. το χτύπημά σου. Ακόμα και στου στόχου. Μα έχει καλύτερο snap. Που είναι πολύ. Okay, ναι. ναι. Ε, καλύτερο. Κοίτα, είχα ακούσει για μια τεχνική την οποία κάνει ο... ένας αθλητής βραζιλιάνος, ο Άλεξ Περέιρα. Mm. Στο... Είναι πολύ καλός ο Περέιρα. Εξαιρετικός. Όπως και στο Kick και στο Glory που τον έβλεπα. Πολύ καλός. Mm. Πάρα πολύ καλός. Κάνει απίστευτα γεμίσματα, αδειάζει και ζυγίζεται στα 85 κιλά και βγαίνει πάνω 97-98 100... κιλά και έτσι. λες πώς, πού, πού τα πού τα βάλε όλα αυτά, Πο, πώς το κάνεις <laughs> Πώ το κάνει, Πώ το κάνουν, Πραγματικά πώ το κάνουν. Ε, κοίτα, το ένα είναι χαρισματικό το σώμα να μπορεί να δέχεται να διάσει τόσο πολύ μικρά. Το δεύτερο, εγώ έχω μια υποψία ότι μπορεί να το κάνουμε διορητικά. Και εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά δεν καταστρέφει τον οργανισμό σου έτσι. Δεν ξέρω Κοίτα τα αν το δουλέψει σωστά, αλλά είναι επικίνδυνα. Δεν είναι, είναι, είναι πολύ είναι. επικίνδυνα. Ναι. Είμα, Υπάρχουν τρία ειδών διουρτικά. Τα φυτικά, τα οποία κάνουν ένα 15%-20%. Υπάρχουν μετά κάποια άλλα, όπως το σπυρολόν, 25-50% που ξέρω ότι τα τρώνε σάλι, σαν τα παίρνουν σαν και δεν παθαίνει τίποτα γιατί σου αδειάζει το νερό ενδομικά και πολύ εύκολα αλλά θέλει ώρε, δηλαδή 4-5 μέρε για να σου αδειάσει όλο αυτό το πράγμα. Και υπάρχει μετά και κάποια πολύ πιο δυνατά διουρητικά που μέσα αφαιρούν νερό από τα όργανα σου. Ναι. Που εκεί είναι το επικίνδυνο πράγμα. Γιατί αδειάζει το νερό από την καρδία, τον εγκέφαλο, του πνεύμονε, το νεφρά. Πε μου τώρα, αυτοί που παίρνουν αυτά. Ε, του βλέπει πώ ανεβαίνουν πάνω, σαν λείψαν, του κρατάνε δύο-δύο. Και σκέψουν να παίζει με κάποιον που είναι για 15 δευτερόλεπτα 85 κιλά ή 57 κιλά, 60 κιλά. Για 10, 10 δευτερόλεπτα. Αυτό, αυτό Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω καν πώς το κάνω ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχα δει ένα βίντεο του, Περήρα, mm. στο YouTube. Αν μου βάλεις να το δεις. Ε, δεν ξέρω. Ήταν όλη την μέρα στη σάουνα και τον τυλίγανε. Εντάξει, είχε ομάδα, mm -hmm. αλλά και πάλι... Το θεωρώ πολύ κουραστικό. Πώ να σου το πω, Το σώμα εξαντλείται. Είναι πολύ ακραίο. Είναι η πιο μεγάλη μάχη πολλέ φορέ που λένε «πολύ», είναι. Δηλαδή είναι η πιο μεγάλη μάχη πριν τη μάχη που πολλοί θεωρούν ότι το ζήγισμα είναι το χειρότερο. Αν έχει να κάνει τόσο μεγάλη θυσία. Ναι. Αλλά θέλει, σου λέει, μετά θέλω το αβαντά. Θέλω να νιώθει ο άλλο ότι με το που θα με δει στο κλουβί έχει παίξει με τον Αντρέα Μιχαηλίδη ήταν νοκάουτ, νομίζω. Ήταν είχε, νοκάουτ, ναι, ναι, Είχε εκείνο το γόνατο το οποίο ήταν καθοριστικό μέσα στο Madison Square Garden. Και εξή, όταν εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλο μετά είναι 12-13 κιλά. Πάνω. Που ξέρει να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα. Είναι τα κιλά που παίζει στι προπονήσει του. Δεν είναι κιλά που. Πατάει, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι είναι δουλεμένα κιλά. Ε, αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή είναι και άδικο. Είναι άδικο. Είναι Πολύ άδικο βασικά. Για μένα, α πούμε, θε ζήγηση. Ωραία. Ζήγηση την προηγούμενη μέρα. Ναι. Επίσημη. Με το, είναι ο Με το που ξέρει που γίνεται ο έλεγχο. Πάντα στη. Πριν στο. Πριν ναι. ναι. Και εκεί θα δείξει τα πραγματικά σου κιλά. Θα δει ότι όλοι θα, είναι, θα αλλάξουν κατηγορίε, θα αλλάξουν τα πάντα. Όχι, αυτό. Ισχύει. Όταν εσύ θα πάει να παίξει αύριο με 60 κιλά, θα είσαι στα 60 σου κιλά. Αυτό που να σου πω ότι. Ο... Μου είχε πει ο Είχε έρθει ένα Βραζιλιάνο για σεμινάριο ναι. σε εμά και μου είχε πει ότι για να παίξει MMA πρέπει να παίξει τα 52 κιλά. Να πατά, α πούμε, 57. 57 να πατά. Και να παίξει τα 52. Γιατί μου λέει: Γιατί άμα παίζει τα 57, οι άλλοι θα καταβαίνουν τα 70 Για από 65. Mm -hmm. Mm -hmm. Θα κατεβάζουν πάρα πολλά κιλά και θα ανεβαίνει 57 πούμε, κιλά. Εσύ Και οι άλλοι θα είναι τέρα πάνω. Τέρα όμω. Παντά να πέσει πάνω σου. Να κάνει τι. Θα παίζει, πόσου αγώνε, για πόσου γύρου θα πρέπει να παίξει 7, 8 κιλά, 9 κιλά πιο περισσότερο. Παραπάνω. Σου. Και πρόσεξε τι γίνεται. Στο striking, ξέρει πω είναι να έχει 7 κιλά ο άλλο πάνω ή ναι, περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Φαντάζει το grappling. Στο, γρα... στο, αυτό στο grappling ξε τι γίνεται. Ε, ένα που ξέρει να χρησιμοποιήσει τα κιλά του, καμπίπ α πούμε ή ταγκεστάνι γενικά, ε, του βλέπει ότι είναι αυτά τα 75 κιλά. Είναι 75 κιλά που τα χρησιμοποιούν τόσο σφιχτά στο σώμα ναι. σου, σαν μέγενη, που γίνονται 175 κιλά. Mm. Φαντα όλα αυτά τα έξτρα κιλά μετράνε τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο το. Όχι. Κατάλαβε τα, τα 5 κιλά σε ένα χέρι μόνο, στο χτύπημα. Αυτό μπορεί να το αντέξει κιόλα. Μπορεί ο τότε να είναι και πιο αργό πάνω ο άλλο. Αλλά εκείνο που του δίνεται πολύ δύσκολο είναι και το ότι είναι πολύ καλό, είναι γεμάτο, έχει πολλή ενέργεια. Γιατί ξέρει, όλα τα φαγητά που είναι μετά είναι δεκτάθρακε και καλά Νοίσου. λιπαρά όλα. Ε, για ενέργεια. Άρα, εγώ το θεωρώ άδικο. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά πριν. Και έχει δίκιο ο Βραζιλιάνο που το είπε, γιατί. Ναι, και το κοιτάξα, το κάνω. 52. Φαντάσουμε να είναι στα 52. Σκελετό, δεν είναι. είμαι σκελετό όντω να χαθούν τα, πεντα, τα... 52 κιλά, κιλά του λέω όντω. Yeah. Έτσι. Γιατί κατεβαίνω από πολύ ψηλά. Ειδικά στο MMA μου λέει. Ε, τώρα πώ Τώρα είμαι 60. Πατάω πάντα στα 60-61. Άρα κάνει 2-3 κιλά. Κάνω 2-3 κιλά κόψιμο. μου. Ε, εντάξει. Είναι εύκολο αυτό. Ε, Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είσαι στα 58 μόνιμα Αυτό. αυτό και αυτό να κατεβαίνει τα... περίπου 10 μέρε πριν να κατέβει λίγο πιο κάτω και να ετοιμαστεί να για να. Για τα 52 λε. Ναι, ναι. Θα... ναι. Άμα είναι. Για... Να χάσω υγρά, ναι. Στα 52. Θα πρέπει να... Αλλά ναι. αυτό πρέπει να κάνει τη διατροφή σου ας πούμε, μέχρι τα 57 κιλά. Μπράβο. Για σωστή. Να... Τα 4 κιλά μετά να φύγουμε και... με υγρά. Ναι, διότι αν κατεβεί ένα αγώνα και πρέπει να χάσει μέσα σε 2-3 μέρε. 12 pounds που είναι Πώς 5 κιλά. Σε δύο φόρμα μέρες. Σάουνα, ε, που σε κλείνει μέσα. Ναι, αλλά... Ξεκινάς. Κάρντιο, ποδήλατο, 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 σχοινάκι. Εξάντληση. Σχοινάκι Εξάτληση. δεν κάνουν πολύ. Εξάτληση. Το έχω σταματήσει λίγο γιατί ξέρεις τι κάνει, γαλαχτώνει τη κνήμε. Ναι, εγώ έκανα σχοινάκι. Ε, όχι πρι... για... Ξέρεις, όχι για πολύ, αλλά το προτιμούσα. Περισσότερο τους βάζω σε ποδήλατο ή διάδρομο, να μην έχει εξάντληση. Ναι. Μιλάμε τώρα για μια-δύο μέρε πριν τον αγώνα. Και διάρκεια. Mm. Θέλω από σένα στο ποδήλατο, α πούμε, ή στο διάδρομο, θέλω τρει-τέσσερι ώρε. Mm. Θα βγει από εκεί μέσα, κάνει ένα μπάνιο, και μετά θα πα στη σάουνα, χωρί να φανάει κάτι. Θα μείνει εκεί μέσα όσο αντέχει. Στη σάουνα. Του πει ω αντέχει με στη σάουνα. Πώς... Για πόση ώρα. Πώς... Έχω ακούσει, Πώς... ξέρω εγώ, 40 λεπτά τον πολύ πόσο αντέχει. Φέβγει από εκεί, μπάνιο, ξανά πει σάουνα ίσω. Και ξανά και ξανά και μέχρι όλη μέρα. Δηλαδή και όλη μέρα στο κατούρα και στο πολύ λίγο νερό, καραπαγάκι. Αυτό είναι εξατλητικό. Πάρα πολύ. Αυτό, αυτό, αυτό που έκανε στην Ιταλία, δηλαδή που έχασα το ένα κιλό, ξέρω αλλά δεν τα είχα χάσει σωστά, mm -hmm. φαντάσου, για μένα ήταν εξατλητικό. Δηλαδή έσκαγα, ξάπλωνα κάτω επειδή ήταν παγωμένο το πάτωμα, φαντάσου. Από τη, από τη δίψα μου. Ναι τόσο πολύ ήθελα, είχα, είχα χάσει ρε παιδί μου. Επειδή τα είχα χάσει σωστά. Φαντάζω τώρα αυτοί που κάνουν συνέχεια αυτό μία μέρα ολόκληρη. Αυτό, αυτό, δεν μπορώ να... Δεν το κάνεις Είναι ποτέ, η θέληση. ποτέ μόνος σου. Αυτό, θέλει ομάδα από πίσω. Θε μια ομάδα, καταρχήν πρέπει να έχει παγάκια μαζί σου. Είναι μια τεχνική που δεν θα την πει κανένα αυτό. αυτό. Εγώ το, το, είχα μάθει πολύ παλιά αυτό. Πρέπει να έχει παγάκια ναι. που να μπορεί να γλύφει ένα παγάκι, να κοροϊδεύει το, τον οργανισμό σου, το μυαλό σου, να το κοροϊδεύεις ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνει κάτι <σοπονίηση> ή γίνεται, παίρνει κάποιε δουλειέ. Γιατί νερό δεν μπορείς να πει νερό, νερό. <σοπονίηση> Αν παγάκια. παγάκι. ένα παγάκι, όχι συνεχώ. Ξέρω εγώ κάθε 25 λεπτά, μισή ώρα. Δεύτερον, έχεις μια ομάδα που πρέπει να κάνει την ίδια θυσία μαζί σου. Όχι ο προγόντη. Ναι, Ένα-δύο άτομα που θα μπουν μαζί στη σάουνα σε πια κουβέντα, που να κάνουν μαζί στο κάρδιο. Και α μην είναι να χάσουν τόσα. Κατάλαβε. Μπορεί να ναι, είναι και αθλητέ. Ναι, ναι, μπορεί να είναι άλλοι αθλητέ τη ομάδα σου. Κατάλαβε τι λε. Αλλά μεγάλο. Μεγάλο. Γιατί υπάρχει και το. Compete. Ναι. Κατάλαβε. Έλα, αυτοί το κάνουν για πλάκα κι εγώ τώρα είμαι εδώ και. Κατάλαβε. Ε, πρέπει να αφήσει πάρα πολύ το συναισθηματικό κομμάτι να μην πειράσει το μυαλό σου. Και θα, αυτό, αυτό, δεν είναι εύκολο γιατί το, 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 μυαλό κάνει παιχνίδια. Εδώ έχουμε δει Cyborg, δεν έχω, το έχω ξαναδείξει το βίντεο αυτό με την Cyborg. Το έχει δει ποτέ σου που δεν αντέχει άλλο όταν κάνει το κόψιμο. Όχι, δεν το έχω δει νομίζω. Α το βρω. Όταν το έχω δει και. Ό, όταν το... έπαιζε η Cyborg στο UFC, μιλάμε, έριχνε το κλάμα του αιώνα. Το Μαξί, θυμήθηκα την Κινέζα που λέγεσαι. Είναι πάντα, πάντα, δεν έλεγε. Όχι. Κάτσε. Η... Σιόγκ πώ τη λέγανε, είναι και η Κινέζα θα τη βρω περίμενε. Βέβαια την πάντα έλεγε. Αλλά η Cyborg. Είναι πολύ διάσημο αυτό το βίντεο. Το έχω βάλει με τον νομίζω, ποιο με τον Μόχο, νομίζω το δείξαμε. Να γράφω Cyborg και μου βάζει η Αντωνία Πρίφτη. Κοίτα εδώ. Τη Σταμπ. Σταμπ. Έλεγα. Α, ah, οκ, okay, δεν ξέρω. Τη Φέρτεξ. Είναι πάρα πολύ καλή. Άμα, να, τε, άμα την πατήσει να τη δεις. Θα μπορώ να την. να τη δω. Όχι την πάντα. Αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ καλό το κανονικό τη όνομα. Μου αρέσει πολύ. αυτό είναι το βίντεο με τη Cyborg. Ε, τώρα ένα λεπτάκι. Ε, που δείχνει πόσο. Ακόμα και μεγάλοι αθλητέ. Α, ναι, ναι, το δει, ναι, Το χαδί, το χαδί το χαδί, να, το χαδί, το χαδί. Το ξέρω ότι εδώ αυτή δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Το δει. Δηλαδή το μυαλό σου κάνει τόσα πολλά παιχνίδια. Ξέρεις τη μέλη το μυαλό σου έχει νερά μέσα. Δηλαδή να μην... Α, άλλο αυτό, άλλη τεχνική. Με, σε... τις, με, με τα... κουβέρτα, ναι. ναι. Ε, εντάξει, και, εντάξει, ήταν και ένα... Η Σάιμποκ τότε, θυμάμαι, είχε χάσει νομίζω... Σε αυτό τον αγώνα που δείχνει τώρα, ήταν στη Βραζιλία 16, 16 pounds. Δηλαδή, τα κιλά, 7,5. 7,5 κιλά. 7,5 ε, κιλά. Να κιλά. Στα πόσα κιλά έπαιζε. Cyborg Νομίζω ήταν ε, 63 κιλά. Νομίζω. Ναι. Ε, εντάξει, αλλά κατέβαινε και αφού ότι όταν κατέβαινε η Σάιμπορκ πριν είχε. ξέρει. είχε προούλερ, παιδί μου. Δηλαδή ήταν. ξέρει. Και μετά ε, ναι, την έβλεπε μετά από λίγο και ήταν super dry. Αυτό, αυτό. αυτό. Ε, ναι, πέτα... ναι, 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 έτσι ήταν, α πούμε. Ε, εντάξει. Ωραία. Ε, θα σου... από εδώ του βάζω μια παύση. Θα βάλω μια άλλη Να βάλεις μια άλλη Και η άλλη είναι γιατί θα ξανασυνεχίσουμε σίγουρα κάποια άλλη φάση. Το πιστεύω. Ε, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Θα σου ευχηθώ να έχεις πάντα την υγεία σου και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να μην σταματήσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και να βάζεις στόχους και να βάλεις τους πιο μεγάλους στόχους που έχεις στη ζωή σου και να μην νιώσεις ούτε μια μέρα αμφιβολία ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις για αυτό το πράγμα, Σε γιατί γεννήθηκες πάρα... για αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ζανέτα, για τα καλά σου λόγια και εγώ θέλω να πω ότι αυτό, να, κυνηγάνε, να κυνηγάτε τα όνειρά σα και να τα κυνηγάτε όσο απίστευτα και σας φαίνονται, γιατί όντω είναι, όντω μπορείτε να το κάνετε, όσο απίστευτα Ακριβώ. Γιατί, ξέρεις, ακόμα και αυτοί που είναι εκεί, είναι ακόμα και άνθρωποι που έφτασαν από άλλες γωνίες του πλανήτη. Ακριβώ δεν, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι ένα σύμπλεγμα ενός ανθρώπου που είχε κάποια χαρίσματα, ταλέντο, αλλά έβαλε κάτω Σεκλήρη πάρα δουλειά, ναι. πολλές ώρες δουλειάς, ασταμάτητες ώρες προπόνησης, Σεκλήρως. χιλιάδες λίτρα υδρότα θυσίες, πάρα πολλά όχι, για δε, όχι δεν θα βγω απόψε, όχι ναι, δεν θα ναι, πιω, ναι, 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 όχι ναι. θα πω όχι σε αυτό, όχι σε ναρκωτικά, σε τσιγάρα, σε τέτοια. Ακριβώ, Χάνεις πάρα πολλά από τη, από τη ζωή σου. Χάνεις. Δεν χάνεις. Στερείς. Στερείς. Είπε... Αλλά εκεί που φτάνεις νομίζω... Δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Το συνέστημα το ότι είσαι εκεί που θέλεις που ήθελε μάλλον, που ονειρευόσουν, είναι το κάτι άλλο. Ακριβώ. Ακριβώς. Καλέ επιτυχίε μου, τι κάνει. Ευχαριστώ πάρα Την πολύ. Την αγάπη μου και θα πω και κάτι τελευταίο. Παρά το νεαρό τη ηλικία σου, που ποτέ μου δεν βλέπω αριθμού, που αυτή ζωή μου πραγματικά στο λέω, σπάνια βρίσκω άνθρωπο που. Ρε παιδί μου, τόσο σεβασμό να σου δείχνει αυτό ο άνθρωπο. Δεν μιλάμε να σου μιλά στον πληθυντικό κάποιο οτιδήποτε. Μιλάμε ότι το νιώθει ε. αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι γιατί βγάζεις και κερδίζεις και δίνεις σεβασμό σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζανέτο Την πάρα 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 αγάπη γυαλό. μου, Αντωνία μου, να είσαι καλά. Ελιαφή. Έχει αγώνα ο Ανδρέας Μιχαλίδης απόψη. Θα δούμε. Λοιπόν, φιλιά.